Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Τι ωραία συνθήματα. Ποιοι γράφουν τους στίχους, ρε. Η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, τα γράψαμε. Έτσι θρησκεία. Μπορώ να πει ο Βίλιαμ, είναι αυτό, ρε. Τι ρομπάνε και πού τον Βίλιαμ. Μαλάτο, γεια σου, ρε Μαλάτο, γίγαντα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ναι. Καλησπερίζω και τους αγαπητούς ακροατές μας. Βέβαια. Και τους εύχομαι να απολαύσουν την παρέα μας. Έτσι. Και ο γιατρός εδώ, ο φίλος μας, ο βελονιστής, παθολόγος, διαβητολόγος. Διαβητολόγος, ε. Ναι. Μέσα στα πάντα. Με το διαβήτη έχει σχέση, να ξέρεις, θα τον έχεις στα υπόψη σου. Είναι γλυκός ο. Είναι γλυκός ο Μαλάτος, είναι γλυκό αγόρι. Λοιπόν, Μπανιώτης, ιδιαίτερη ημέρα σήμερα. Είχαμε φιλικό σήμερα. Η αστυνομία έπαιξε μεταξύ της ένα εσωτερικό διπλό. Ήρθαν ισοπαλία τα παιδιά. Κάθε χρόνο παίζουν, ναι. Όπως παίζει ταλαιπωριακός, βραδιποριακός κάθε Πάσχα στον Κορυδαλό. Μεγάλη Παρασκευή κάθε Πάσχα, πριν το Πάσχα. Έτσι παίζουν οι δικοί μας εδώ εσωτερικό διπλό. Αλλά το αποτέλεσμα. Φαίνεται πως ήταν. Ναι. Σικέ. Το στήσαν στην ισοπαλία φέτος. Τι γίνεται. Λοιπόν, έτσι τα πράγματα. Τι κάνετε, ρε, για πείτε μου, πώς είστε. Δεν έχει μπάλα αυτό το διάστημα. Δεν μας νοιάζει εμάς. Πολύ ησυχία. Έχουμε να πούμε το πρόγραμμα λίγο το Σαββατοκύριακο. Τι θα δούμε. United Arsenal, Palace City, Dortmund Bayern, Atletico Real και Barcelona Μάλαγα είναι τα μάτς του Σαββάτου. Και Middlesbrough Chelsea είναι την Κυριακή. Νομίζω είμαστε καλυμμένοι. Τι λέτε. Είμαστε καλυμμένοι. Δεν πάει να μην ξεκινήσει ο Πουτσοκούμης, πώς το λένε. Κουτσομίτης, πώς το λένε. Κουτσοκούμης, ναι. Κωστάκης. Κωστάκης. Κωστάκη με έλεγε η γιαγιά μου 7 χρονών. Κωστάκης, Κουτσοκούμης. Λοιπόν, έχω τσεκάρει κάτι μάτς στην Κύπρο και θα δείξουμε στη Μαρμίτα την Κυριακή. Διαιτησία στην Κύπρο, μάτς, να σου φύγουν τα μαλλιά. Κουτσοκούμης υπεύθυνος. Και τον φέρανε τώρα τον Κουτσοκούμη εδώ πέρα για να φτιάξει το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Και είναι ντροπή πράγματα αυτά. Θα μου πει τώρα υποβαθμισμένη Κύπρος. Ναι, είναι υποβαθμισμένη ποδοσφαιρικά και αθλητικά έναντι της μεγάλης ελληνικής πραγματικότητας, να πούμε, γιατρέ. Μαλάτο, λέγε, τι γίνεται, το πήρε στο πρωτάθλημα, πώς το βλέπεις? Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Έχουμε άλλα 22 παιχνίδια. Ναι. Είναι πρώιμο να πούμε οτιδήποτε, απλώς τι? Υπάρχει ένα μικρό προβάδισμα. Μας καμαλίσατε λίγο, ναι. Από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει και στο ντέρμπι Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Ναι. Οι οποίοι παίζουν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, σαν δεν απατώμε. Στείλουμε ένα διαιτητή ο Κουτσοκούμης να το βγάλει χ. Πώς το βλέπεις? Το παίξουμε εκεί αυτό. Τι ωραίο χ είναι αυτό. Ναι, έτσι το βλέπω. Η ήττα του Παναθηναϊκού πιο καλά, να σου πω. Σε βολεύει εσένα. Πάρα πολύ. Ναι, σε βολεύει εσένα. Αν και την ΑΕΚ δεν την βλέπω να έχει τα κότσια, αλλά ναι. Εν πάση περιπτώσει. Βγαίνει η Ευρώπη ΑΕΚ Πέμπτη, βγαίνει. Πιστεύω. Τα Γιάννενα θα τα περάσει. Δύσκολα. Δύσκολα τα Γιάννενα. Τον Ατρόμητο θα τον περάσει. Μπορεί. Πιθανόν. Πιθανόν. Δηλαδή Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Γιάννενα και ΑΕΚ βλέπεις Πέμπτη. Ναι. Μπορεί και τον Πανιόνιο. Ο Πανιόνιος δεν θέλει. Θα του πάρουν τώρα τον Ανσαριφάν, θα τον πάρετε τον Ανσαριφάν, τον Σέντερφορ. Τι θα τον κάνετε, ρε. Μάλλον για δεύτερο, γιατί ο άλλος μας βγήκε σαν το Βούλγαρο που είχε φέρει ο ΠΑΟΚ. Και περιμέναμε να δούμε κι εμείς λίγο να παίζει μπάλα. Ναι. Και τελικά ο άνθρωπος ήταν συνταξιούχος και δεν το ξέρω το ίδιος. Ναι. Και πιάσα τον πισινό δηλαδή. Ναι. Ναι, δεν τον είδαμε να παίζει εδώ πέρα. Έπαιζε στη Μονακό, εντάξει. Ναι. Αλλά εδώ δεν ξέρω τι τον έπιασε. Πάντως καλά λεφτά από ό,τι άκουγα πήρε από τον κύριο Σαββίδη τον άνθρωπο. Καλά λεφτά, πολύ καλά λεφτά. Αλλά δεν απέδειξε ότι τάξιζε. Ναι. Οι σέντερφορ έχουν ένα θέμα με τον κύριο. Οπότε Σαββίδη. Και ο Καρντόσο, ναι. Αυτό μου θυμίζει, διότι ναι. Τον βλέπω να είναι υπερβολικά αργός. Εγώ δηλαδή είμαι πιο γρήγορος από αυτόν και ας τον περνάω καμιά τριανταριά χρόνια. Ναι. Περίπου. Περίπου, ναι. Λοιπόν, και πιστεύω ότι έχω και μεγαλύτερη αντοχή από αυτόν, παρόλο ότι καπνίζω κάμποσο. Ναι. Ναι. Θα δούμε. Θα δούμε. Θα δούμε. Γιατρέ, τι γίνεται, πώς πάνε οι βελονισμοί, για πες μου. Ξεκίνησα τα. Ναι, βέβαια. Για πες, για εξήγησέ μου.
Είναι μήνες ναι. Μάχημοι. Τι είναι, τι έρχονται τώρα, γυναίκες με ραγάδες, τι, πώς. Όχι, όχι. Εντάξει, τώρα εντάξει, είναι το αδυνάτισμα, το διακοπή καπνίσματος, η πόνη διαφορών ναι. ειδών, ναι. όπως και εσύ ναι. και άλλες. Συνήθως πιο γριές έρχονται, μετά τα 40 ας πούμε. Και ναι, ναι. Και ναι πιο, έχουμε πριν και τα 40 ναι. γυναίκες έρχονται πριν. Και ναι. άντρες και άντρες που κάνουν. Μετά τα 40 μπορεί να την πεις τη γυναίκα με σύλλικα, εντάξει. Φυσιολογικές φθορές, ναι. να βγάζουν κουσούρια κτλ. Εντάξει. Ναι, ναι. Το αδυνάτισμα. Για τους πόνους παντός τύπους. Ναι. ναι. Και νέοι που κάνουν βάρη, που κάνουν ασκήσεις. Εντάξει, η γυναίκα ζει παραπάνω χρόνια γιατρέ, ναι. αλλά σαβουριάζει πιο γρήγορα. Πονάει το χέρι, πονάει το πόδι, οστιοπόρος, κλιμακτήριες, αυτά, ιστορίες, ψυχολογικά, μούρλες. Ο νέος κόσμος προσέχει. Προσέχει. Γυμναστήριο, αδυνατίζει, εντάξει, είναι, ναι. εντάξει, μ' αρέσει. Ναι. Σε σχέση με το η μάλλον. Ελληνίδα δηλαδή είναι σε καλύτερη... Η σύγχρονη Ελληνίδα, ναι. Η σύγχρονη Ελληνίδα, ναι. ναι. Τη θεωρείς δηλαδή πιο... Πιο προσεκτική. Πιο Ευρωπαία. Πιο Ευρωπαία. Μπράβο. Πιο Ευρωπαία. Μπράβο. Δηλαδή από την Ανατολή και... ήταν χοντρές αυτές οι Ανατολίτσες, τρώγανε εκεί τους παστουρμάδες, βρωμάγαν, κάνανε. Ήταν αντιερωτικές κτλ. Περάσαμε στη μεταπολίτευση εκεί με τις αριστερές, με τις μασχάλες κάτω από τα χέρια. Εντάξει, ήρθαν οι μακίτισες λίγο. Περιποιήθηκαν, βάλανε λίγο νύχη. Πώς τα βλέπεις, εσύ πες μου, τι. Ναι, εξελίχθηκαν. Ναι, ναι, είναι, ναι. Υπάρχει ναι. μια έτσι, δικτατορία της ομορφιάς, θα λέγαμε. Πώς το πες? Δικτατορία της ομορφιάς. Είναι και η μέρα σήμερα, είδες. Ναι. ναι, είναι και η μέρα. Αν δεν είσαι όμορφος, αποκλείεσαι έτσι. Αν δεν είσαι όμορφος, αποκλείεσαι. Αποκλείεσαι πολλά πράγματα. Ναι, γιατί συμφωνείς παλά το ότι αν δεν είσαι όμορφος, αποκλείεται. Γιατί εσύ είσαι εγωιτευτικός. Άνοιξαν πόρτες δηλαδή για σένα. Δεν θεωρώ ότι ήταν αυτή η αιτία. Συνήθως με τις κυρίες γίνεται αυτό. Ναι. Και όχι με τους κυρίους. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει ναι. το θεωρώ αναλόγως βέβαια και την εργασία. Ναι, αναλόγως. Ναι. Δίκαιο, υπό ποια έννοια. Δίκαιο γιατί δηλαδή. Δηλαδή στραβοχημένος δηλαδή. Άμα βγάλουν, δεν έχεις δικαίωμα στην. Ας, ναι. ας πούμε να πει ειδήσεις κάποια κυρία η οποία δεν έχει όμορφο πρόσωπο. Ναι. Για να μην πάω και παρακάτω. Ναι. Ενώ ο κόκκινος γιατί που λέει, πολλές φορές δεν χρειάζεται. Ο ναι, κόκκινος είναι ραδιοφωνικός, δεν φαίνεται. Τηλεόραση δεν φαίνεται. Ναι. Λοιπόν, οπότε, ναι. άρα δίκαια θα προσλάβουν κάποια κυρία η οποία να έλκει με την εμφάνισή της. Ναι. Γιατί φυσικά αυτά που θα διαβάσει και θα πει. Λες λοιπόν, μαλάτο μου, ότι. Δεν είναι αυτά τα οποία η ίδια πιστεύει ή έχει γράψει. Δεν είναι φασιστικό αυτό. Για μια γυναίκα άσχημη όχι. που να μην μπορεί να βγει στην κοινωνία, να μην μπορεί να. Άντε, να μην την πάρει κάποιο, να μην την παντρευτεί, να μην την βγάλει κόμμα, να πάει στο διάλογο, αλλά να μην μπορεί να δουλέψει. Θα δηλαδή, μπορεί τι... να δουλέψει, δηλαδή. Ή πού να δουλέψει, ρε μάνα. Γραμματέας. Τι γραμματέας, να πει δηλαδή, στα μούτρα τη Αλυμής, να πει στο τηλεφωνικό κέντρο. Μπορεί να γίνει. Υποδοχή, δηλαδή. Δημοσιογράφος εφημερίδα, μπορεί εφημερίδα. Να γίνει πολλέ δουλειέ. Χίλια φίλα που λέει καλύτερη εφημερίδα. Ποια εφημερίδα. Μπορεί να γίνει λογιστής, ξέρω εγώ, να έχει γραφείο. Ακριμένη να είναι, σωστά, ναι. Λογίστρια δηλαδή. Ναι, ναι. κάτι εμπάσχεται. Οι άσχημες δηλαδή μπορούν να δουλέψουν λογίστριες, λες. Θες να πεις. Όχι μόνο. Όχι μόνο. Γενικά, πού αλλού μπορεί να δουλέψει. Γενικά δηλαδή. Κάπου που δεν παίζει ρόλο η ομορφιά. Τραγουδίστρια, ας πούμε, δεν μπορεί να γίνει. Γιατί? Γιατί δεν θα πατήσει ούτε αρσενικός ψήλος μες στο μαγαζί. Αρσενικός ψήλος. Κάτσε ρε μαλάτε. Δηλαδή η Μέρι Λίντα ήταν να πούμε ωραία. Επειδή συμβαίνει να τη γνωρίζω γιατί μένει κοντά στο σπίτι μου κάτω στην Αθήνα. Η Μέρι Λίντα. Η Μέρι Λίντα, ναι. Ψωνίζαμε και από το ίδιο σούπερ μάρκετ, είμαστε συγγενείς. Το Μιμή. Κατά έναν τρόπο. Ναι. Ναι, εκεί. Που μετά άλλαξε όνομα το Μιμή και έγινε αλλιώς. Καλά, ναι. Λοιπόν, και την είχα δει πάρα πολλές φορές. Ναι. Είχε πολύ ωραία χαρακτηριστικά. Η Μέρι Λίντα. Απλώς ήταν κοντή. Ναι. Λίγο παχουλή. Ναι. Και λίγο παχουλούλα, ναι, έτσι. Λίγο γουρλού, λίγο παχουλή. Όπως το λέτε λίγο, εδώ. Αυτή λίγο κεφάλι μεγάλο, λίγο αυτό. Τραγούδαγε. Εμφανίσιμη ήταν όμως ναι. και είχε και πάρα πολύ καλή φωνή βεβαίως, οπότε ναι. ήταν αποδεκτή. Οπότε τραγουδίστρια. Η Μαρινέλα όμως... δεν ήταν εκ μαύλου καλονής. Πώς το πες? Εκ μαύλου καλονής. Να, αυτά λες τώρα και δεν η θα μας Μαρινέλα. Ναι. Δεν ήταν πανέμορφη, να το πω έτσι απλά. Έχει τα αυτιά τα μεγάλα, εντάξει. Εντάξει, ναι. αυτά τα σημάζεψε τρόπον τεινά μέσω της επιστήμης, φαντάζομαι, γιατί εγώ δεν είναι η δουλειά μου αυτή. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα είχε την πάρα πολύ καλή φωνή, οπότε έγινε αποδεκτή. Ναι. Μίλησα τώρα, εγώ μίλησα για τη σημερινή εποχή, έτσι. Για τη σημερινή εποχή. Ναι, γιατρέ. Ναι. Ναι. Τότε υπήρχε και ο Μενιδιάτης, έτσι, πολύ έτσι. Βέβαια. Ο Μενιδιάτης. Κούκλος. Όχι. Και άλλοι. Ναι. Ήτανε το κεφάλι σε λάθος σώμα. Ναι. Σε ποιο σώμα δηλαδή πήγε. Δηλαδή ένα τέτοιο
ένα τέτοιο σώμα έπρεπε να έχει ένα κεφάλι να πω σαν του Ρουβά, ας πούμε. Ναι. Και διάφορους έτσι ναι. τέτοιους. Ναι, 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 ναι. Δεν ναι. είμαι με τους κυρίους, δεν τους πολύ κοιτάζω κιόλας, με συγχωρείτε. Έχω δηλώσει ανώμαλος, μόνο με κυρίες πήγαινα σε όλη μου τη ζωή. Μπράβο, μανάτο μου. Οπότε δεν έχω εξυγχρονιστεί. Ναι. Άρα δεν κοιτάμε τους κυρίους, κοιτάμε μόνο τις κυρίες εκεί. Άλλο επάγγελμα που μπορεί να πάει παλιώτες. Μια κακό μπούτσουνη γυναίκα. Να καθαρίζει σκάλες, ας πούμε. Δημόσιος υπάλληλος. Μπορεί, δημόσιος υπάλληλος. Ναι. Α, δημόσιος υπάλληλος. Ναι, 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 δημόσιος ναι. υπάλληλος. Ναι. Γιατί και ιδιωτικός υπάλληλος, εδώ που τα λέμε τώρα μεταξύ μας, για πες το. Επειδή από τα 25 ήμουνα και είμαι στον ιδιωτικό τομέα, ναι. σε εταιρείες, ναι. δύσκολα θα πάρουν την ασκημούλα, την πολύ χοντρή ας πούμε και τα λοιπά, γιατί τους ενδιαφέρει ο πελάτης που θα μπει μέσα να έχει μια καλή εικόνα ναι. του περιβάλλοντος. Μάλιστα. Α, του γίνεται πιο ελκυστικό, γίνεται και πιο εύκολη η πώληση ή εν πάση περιπτώσει οποιαδήποτε εργασία θέλει να κάνει με Μάλιστα. την συγκεκριμένη εταιρεία. Την όμορφη άσχημη δεν μπορεί, την άσχημη όμορφη δεν μπορεί να την κάνεις, γιατρέ. Λίγο δύσκολο. Δύσκολο. Καλά να την κάνεις όμως μπορείς. Ναι. Με το βελονισμό. Πού εντάξει, σε ένα ρωτουσάρισμα γίνεται. Έτσι. Ρωτουσάρισμα, δηλαδή πώς, βοήθα λίγο. Εντάξει, υπάρχει και ο αισθητικός βελονισμός. Αντιρρητική θεραπεία. Αντιρρητικά, μεσοθεραπεία, κολλάκια. Αντιρρητική θεραπεία. Ναι, μάλιστα. Εντάξει, όλα γίνονται πλέον. Ναι. Μια μικρή βοήθεια. Βέβαια, να βοηθάει λίγο και το DNA του ναι. γυναικός. Κάτσε, γιατί ο γιατρός ο Ηρακλειδέας στέλνει μηνύματα που μπορεί μια γυναίκα άσχημη ναι. να διαπρέψει σε κάποια επαγγέλματα. Ναι. Κάτσε εδώ, γιατί είναι θέμα αυτό και μετά θα τον ακούσουμε ευχαρίστως. Εκπαιδευτικός, νοσηλεύτρια, οικιακή βοηθός. Ναι. Η οικιακή βοηθός απαιτείται να είναι άσχημη. Γιατί άμα είναι όμορφη, μπορεί να γίνουν και κάνα σκηνικό και να. Έτσι δεν είναι. Όπως και babysitter. Άμα πάρεις babysitter όμορφη, μπορεί να στοιχωθεί, μπορεί να γίνει ιστορία, να ζηλέψει. Τη διαλέγει η σύζυγος. Τη διαλέγει πάντα η σύζυγος την οικιακή βοηθό. Την άσχημη. Ναι. Α, λες ότι οι γυναίκες διαλέγουν την οικιακή βοηθό και την babysitter. Και βρίσκουν κανένα τέρας, ας πούμε, για να. Μάλιστα. Έτσι λέει ο γιατρός από την εμπειρία του. Έτσι λέει και εγώ συμφωνώ με τον γιατρό. Ναι. Ότι συνήθως ναι. έτσι γίνεται. Ναι. Γιορτή σήμερα έχει, αλλά έχουμε οικογενειακό διπλό μεταξύ των αστυνομικών. Κάτω παίζουν μεταξύ τους, ας πούμε, κάνουν προπόνηση. Ναι. Τι έχεις να πεις γι' αυτό, γιατρέ, για να πάμε και στο Μαλάτο αργότερα, ή θες να ξεκινήσει ο Μαλάτος. Να ξεκινήσει ο Γιάννης. Να ξεκινήσει ο Γιάννης, ναι. Πρεσβύτερος. Πρεσβύτερος, ναι, πρεσβύτερος. Επειδή εγώ έχω το κακό ελάττωμα να λέω την αλήθεια. Ναι. Ως συνήθως λοιπόν, θα πω πάλι την αλήθεια. Να ακούσουμε. Μόνο την αλήθεια. Ναι. Σε δύο λεπτά θα το έχω τελειώσει το θέμα. Ναι, και σε τρία είναι, δεν μας πειράζει, έχουμε έξι λεπτά πριν το πρώτο διάλειμμα. 21 Απριλίου του 1967. Πού ήσουνα? Ήμουνα στο Περιστέρι, στο πατρικό μου, ναι. 10 χρονών και 2 ημερών. 10 χρονών και, και 2 ημερών. Γενέθλια. Σε 19 Απριλίου. Ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, γίνεται το κίνημα επανάσταση, χούντα, δικτατορία. Εμένα δεν με πειράζει, ο καθένας ό,τι το πιστεύει. Το λέει όπως βάζει και την ανάλογη ετικέτα, γιατί είμαστε και λαός με τις ετικέτες. Μας ναι, αρέσει. Ταμπέλες. Μας αρέσει, ναι, οι ταμπέλες. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, κακώς, ο ελληνικός λαός στερήθηκε την ελευθερία του να μιλάει πολιτικά. Όλα τα άλλα επετρέπονται, δηλαδή και στα μπουζόκια να πας. Ναι. Και στο γήπεδο να πας. Και εκδρομή να πας. Ναι. Και ό,τι ώρα θες να πας. Και ό,τι ώρα θες να γυρίσεις. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Δεν επιτρέπεται να μιλήσεις πολιτικά. Ναι. Θα ήθελα να πω όμως δύο πράγματα. Πρώτον, ο Γεώργιος Παπαδόπουλος που ήταν τότε κυβερνήτης, δικτάτορας, όπως θέλετε πέστε τον. Βάλε ταμπέλα εσύ. Ναι, 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 την ταμπέλα δικιά σας. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, το 69 αρνείται στους Αμερικανούς να τους δώσει τη βάση του Μάλεμε. Βάλεμε. Το Μάλεμε. Ναι. Τα πετρέλαια. Ναι. Οι Άραβες ήταν καλοί πελάτες της Ελλάδος, γιατί αγόραζαν πάρα πολλά προϊόντα και μας έδιναν πάρα πολύ μεγάλο συνάλλαγμα, μεγάλο νούμερο. Οι Άραβες. Οι Άραβες. Ναι. Το 73, ναι. πριν το Πολυτεχνείο, περίπου 7 ή 8 μήνες, αν δεν μου απατάει η μνήμη μου. Μάλιστα. Πάλι Περιστέρι ήσουν εσύ. Ναι, ναι, ναι. Είχε φύγει η κυβέρνηση που εμπεριείχε μέσα αξιωματικούς. Ναι. Και είχε γίνει μια κυβέρνηση δοτή, όπως λένε. Δοτή. Ναι, ναι, χωρίς εκλογές, εν πάση περιπτώσει. Η οποία είχε πρόεδρο της κυβερνήσεως τον Σπυρίδωνα Μαρκεζίνη, τον οποίο γνώριζα.
Είσαι ο φίλος με τον Μακιαζίνη. Όχι, εγώ ο νονός μου. Ο νονός μου ήταν ο Ευάγγελος Δεντρινός, υπουργός συγκοινωνιών πριν το 67. Και τον εγνώριζε τον Μακιαζίνη, ο οποίος ήταν ένας πάρα πολύ αποτελεσματικός υπουργός οικονομικών. Ο Μακιαζίνης. Ο Μακιαζίνης μπορεί να ήταν κοντός και άσχημος, ναι, αλλά εμείς θέλαμε κάποιον ο οποίος να εξυπηρετεί βέβαια τα συμφέροντα της χώρας και όχι για γαμπρό. Δεν τον θέλαμε εμείς να πάει στα καλυστία. Το Μακιαζίνη. Το Μακιαζίνη. Εμείς θέλαμε να μας κάνει αυτά που συνέφεραν την Ελλάδα και τα φορολογικά και όλα τα σχετικά. Ναι. Λοιπόν, ζητάνε και από αυτόν ένα μήνα πριν το Πολυτεχνείο να τους ξαναδώσει πάλι τη βάση στο Μάλεμε και πάλι η Ελλάδα αρνήθηκε, διότι σου λέει οι Άραβες είναι πελάτες μας. Δώστε μας αυτά που μας δίνουν οι Άραβες να το κουβεντιάσουμε. Ναι, οι Άραβες δίναν παραπάνω. Ναι. Οι Άραβες παίρνανε από την Ελλάδα νερό, πολλά προϊόντα διατροφής και τέτοια, πάρα πολλά, λάδια, ξέρω εγώ, τα πάντα. Και φτάσαμε λοιπόν στο σημείο ένα μήνα μετά και σημειώστε εδώ αγαπητοί φίλοι ότι τον Φεβρουάριο του 1974 είχαν προκηρυχθεί εκλογές. Δηλαδή τρεις μήνες μετά και λιγότερο είχε εκλογές η Ελλάδα. Είχαν ειδοποιηθεί τα πολιτικά κόμματα κτλ. Και ξαφνικά βγαίνει το Πολυτεχνείο, μαζευθήκανε στο Πολυτεχνείο αυτά τα παιδιά. Γιατί τότε δεν υπήρχε στρατιωτικός νόμος. Εάν υπήρχε στρατιωτικός νόμος, στο δρόμο δεν θα μπορούσε να βγει κανένας. Α, φύγανε δηλαδή λες οι στρατιωτικοί, λες. Ναι. Δεν υπήρχε στρατιωτικός στην κυβέρνηση. Τότε. Τότε. Ναι. Το τάξη πώς βγήκε, ρε Μαλάτο. Μισό λεπτό. Άμα δεν είναι, δηλαδή γιατί δεν βγήκε περιπολικό. Όταν έγινε, ναι, η βραδιά του Πολυτεχνείου, ναι, είχε κηρύξει η κυβέρνηση στρατιωτικό νόμο. Α. Και γι' αυτό βγήκαν έξω. Αλλιώς δεν θα βγαίνανε. Ναι. Αποτέλεσμα, ναι, έγιναν αυτά τα οποία άλλοι ξέρουν, άλλοι δεν ξέρουν, άλλοι υποθέτουν και άλλοι έχουν ακούσει, χωρίς για τίποτα από όλα αυτά να είναι σίγουροι, και να μιλάνε ότι έπεσε η πόρτα του Πολυτεχνείου και ότι σκοτώθηκε μια κοπέλα η οποία ζει στη Γαλλία τώρα, ότι σκοτώθηκε ένας κύριος στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας ο οποίος ήταν θαυματοποιός, και διάφοροι άλλοι που δεν είχαν καμία σχέση με το φοιτητικό κίνημα κατά βάση. Δηλαδή δεν σκοτώθηκαν φοιτητές. Από ό,τι θυμάμαι μόνο 3-4, αλλά όχι στο Πολυτεχνείο μέσα. Αυτοί δεν μετράνε, ρε Σιμπαλάτο, δηλαδή. Μετράνε, εγώ δεν είπα. Και μάλιστα, ναι, τον Διομήδη Κομνηνό που έμενε στο Ζωγράφο και ήταν συνομήλικός μου, τον ήξερα, και εκείνο το απόγευμα της Παρασκευής, ναι, πριν δηλαδή αρχίσουν τα γεγονότα, είμαστε μαζί σε κάποιο σπίτι απέναντι, σε μια πολυκατοικία κατά βάση, κτίριο μεγάλο, απέναντι από το Πολυτεχνείο, και εγώ σηκώθηκα και έφυγα το απόγευμα γιατί κατάλαβα ότι τα πράγματα δεν ήταν πολύ καλά, ήσυχα. Ναι. Ναι. Και δεν ήθελα να ανακατευτώ κιόλας, γιατί δεν έβλεπα ότι μπορούσε να γίνει κάτι. Να, όμως που έγινε. Από εκεί και πέρα βεβαίως, ναι, έγινε ό,τι έγινε. Ναι. Παραιτήθη ο Γεώργιος Παπαδόπουλος. Παραιτήθη. Ναι. Ναι, και ανέλαβε η χούντα του Ιωαννίδη. Μάλιστα. Αυτή ήταν χουντάρα. Βεβαίως. Η χουντάρα του Ιωαννίδη. Χουντάρα, ναι, ναι. Οι άλλοι ήταν γελατζοί, δηλαδή, δεν θα πεις. Οι άλλοι ήταν άνθρωποι που οτιδήποτε το κουβεντιάζανε. Οι άλλοι τι ήταν, πιο σκληροί, λες. Οι άλλοι ήταν. Χουντάρα. Φωτιά και τσεκούρι. Τσεκούρι. Βεβαίως. Ναι. Άρα λοιπόν το Πολυτεχνείο, ναι, δεν έφερε τη δημοκρατία. Η δημοκρατία ήρθε, υποτίθεται, τον Ιούλιο του 1974, για τα θυμάμαι τα γεγονότα, με την προδοσία της Κύπρου που έγινε. Ποιος την πρόδωσε? Για τα πετρέλαια. Πάλι για τα πετρέλαια. Φυσικά, να τα τώρα φαίνονται όλα. Ναι, τα πετρέλαια. Τα πετρέλαια. Αυτό δεν το ξέρουμε ποιος πρόδωσε την Κύπρο, πάντως όχι ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ούτε ο Σιλιάνος Πατακός. Ναι, ο Καραμαλής ίσως. Δεν ξέρω, αν ανοίξουμε το φάκελο της Κύπρου θα μάθουμε πάρα πολλά πράγματα. Εκείνο όμως που μπορώ να ξέρω, ναι, είναι ότι δεν ξέρω πόσοι από τους εθνάρχες που τιμώνται με πλατείες και οδούς θα υπάρξουν από εκεί και μετά. Θα το σταματήσω εδώ. Επίσης, δεν μπορώ να ξεχάσω τη φωνή της εκφωνητού του ραδιοσταθμού του Πολυτεχνείου, ναι, η οποία είναι σε κάποια επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βουλευτής και τα λοιπά, εξαργύρωσε δηλαδή πάρα πολύ καλά. Να μην το εξαργύρωνε. Επίσης, ήταν, ναι, βεβαίως, θυμάμαι και τον κύριο Τζουμάκα από το Περιστέρι που υπηρέτησε τη θητεία του ως έφεδρος ανθιπολογάγος. Τζουμάκας. Βεβαίως. Ναι. Δεν τον πείραξε κανένας ότι ήταν αριστερός και τα λοιπά, και μάλιστα είχε δηλώσει και ανακατάταξη 5 χρόνια.
Ο Τσουμάκας. Βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, και ο κύριος Φαπουτσής γνωρίζετε, ήταν ο πρόεδρος της ΕΦΕΕ τότε. Μακρηγόρης, αλλά θεωρώ ναι. υποχρέωσή μου για να μάθουν ειδικά τα νέα παιδιά ναι. κάποια πράγματα, γι' αυτό τα λέω. Ναι. Λοιπόν, έγινε υπουργός και εκείνος. Κομματικός στέλεχος στο ΠΑΣΟΚ και τα λοιπά και τα λοιπά. Και είναι στο Δούνο του, έτσι. Βέβαια και στο Δούνο του, βεβαίως. Ευχαριστώ, γιατρέ, ναι, ναι. ναι. Απλώς πρέπει μέσα σε λίγη ώρα να πω πολλά πράγματα. Για σπατάρι, γιατί είναι έτσι. Είναι. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, εξαργύρωσαν τον όποιον ηρωισμό θέλετε εσείς να το πείτε. Η υπηρεσία θέλετε να την πείτε. Πάμε σε διάλειμμα. Να πάμε. Σε... Να πάμε. Ναι. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Τι τρώμε, Κωστάκη? Λουκανικάκια. Τζουμαγιά, φίλε μου. Τζουμαγιά. Μύθος, Κώστα. Τα λουκάνικα τζουμαγιά δεν υπάρχουν. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν υπάρχουν. Δεν κατάλαβες. Δεν υπάρχουν. Όλοι κάνουν ψηλά λουκάνικα και τα πουλάνε για τζουμαγιά. Ναι, και φάει ένα. Τι λες τώρα, αυτά τα λουκάνικα δεν υπάρχουν! Γνήσια λουκάνικα τζουμαγιάς Παναγιωτάκη. Από 100% φρέσκα, ντόπια υλικά. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Γεωργίου 12. Γνήσια λουκάνικα τζουμαγιάς Παναγιωτάκη. Νοπά, διαλεχτά και με άρωμα παράδοσης. 19.990 ευρώ. 19.990 ευρώ. Το νέο Skoda Octavia Taxi με 150 ύπους. Μόνο 19.990 ευρώ. Αυτό δεν παίζει. Κι όμως, στη Skoda Εσκιάδης Μπαροδήμος παίζει. Πάρε τώρα στο 2310-596-596. Πολλοί σας σερβίρουν ψάρια. Λίγοι γνωρίζουν όμως τα μυστικά τους, όπως την παραδοσιακή ταβέρνα Πορφύρα. Από οικογένεια ψαράδων, εδώ και χρόνια, σας σερβίρουμε το καλύτερο ψάρι της πόλης, αλλά και νοπά κρεατικά, παρέα με τους νοστιμότερους μεζέδες, φτιαγμένους όλους από τα χεράκια μας. Παραδοσιακή ταβέρνα Πορφύρα. Και με ζωντανή μουσική κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Ιδανικός χώρος και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Παραδοσιακή ταβέρνα Πορφύρα. Επιδαύρο 30 στην Τούμπα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 922-710. Επιμέντιουμ. Το θαύμα που δημιούργησε η φύση για την ενίσχυση της αντρικής φύσης. Επιμέντιουμ για τον άντρα. Ένα φυσικό αφροδισιακό προϊόν με αποτέλεσμα. Με όλες τις ιδιότητες των γνωστών σκευασμάτων χωρίς καμία παρενέργεια. Επιμέντιουμ. Με τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της Ικαρίνης που αυξάνει την ερωτική διάθεση και καταπολεμά την ερωτική δυσλειτουργία. Επιμέντιουμ. Το δώρο της φύσης για τον άντρα. Θα το βρείτε αποκλειστικά στο Αβράμοβλου. Θεσσαλονίκη, Αγίου Μινά και Κατούν η Γωνία. Πλατεία Εμπορίου. Πεινάς! Έρχεται ο Deliveras! Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύχριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς! Deliveras.gr, το ελληνικό online delivery. Πεινάς! Έρχεται ο Deliveras! Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς! Deliveras.gr, το ελληνικό online delivery. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα μορτισέρ? Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Μετρόπολης 95,5. Σε βάση στο παιχνίδι.
είχες μείνει? Είχαμε μείνει σε μια περίληψη της περιλήψεως των γεγονότων που προηγήθηκαν του Πολυτεχνείου. Βγάλαμε και ένα συμπέρασμα που φαίνεται πλέον γιατί έγινε το Κυπριακό και για ποιο λόγο τον Ιούλιο του 1974 ακούστηκε από κάποιον που λέγεται Εθνάρχης ότι παιδιά προσευχηθείτε για μένα, το είπε στα αγγλικά boys pray for me. Ποιος το είπε αυτό? Κάποιος που είναι Εθνάρχης. Ναι. Και ακριβώς αμέσως είπε ότι η Κύπρος κοίται μακράν. Οπότε το η Κύπρος κοίται μακράν σε συνδυασμό με τον άλλο Εθνάρχη που ήθελε να είναι, αυτό μου το έχει πει ο νονός μου και δεν το κουβεντιάζω, ήθελε να είναι και πρόεδρος και αρχιεπίσκοπος και δεν ξέρω τι άλλο, και ο οποίος είπε ότι καλό τις δυνάμεις τις εγγυήτριες να επέμβουν όταν έγινε το πραξικόπημα του Σαμψόν που είχε σαν στόχο να ενωθεί η Μεγαλόνησος με την Ελλάδα, γιατί και η Κύπρος Ελλάδα είναι, μην ξεγελιόμαστε τώρα και λέμε πράγματα που δεν στέκουν. Ο Σαμψόν ποιος ήταν? Ο Σαμψόν ήταν ένας σωματικός του ελληνικού στρατού, ο οποίος ήταν ευπατρίδης ο άνθρωπος, δεν πήγε να κερδίσει κάτι, το έκανε επειδή αγαπούσε την πατρίδα. Ο Σαμψόν. Ο Σαμψόν. Mm. Λοιπόν, και φώναξε τις εγκύτριες δυνάμεις. Οι Άγγλοι ήταν στο ακροτήριο και είναι εκεί και θα είναι στον αιώνα τον άπαντα. Στο ακροτήριο. Η Ελλάδα είχε την Ελβίκ εκεί. Άρα ποια εγκύτρια δύναμη φώναζε? Φώναζε τον κύριο Ετζεβίτα, απλώς δεν τον ονόμασε. Του ξέφυγε. Και έγινε ό,τι έγινε. Μπαίνοντας οι Τούρκοι στην Κύπρο, κατέλαβαν μόνο το 2%. Θα έλεγα το όνομα του αντισυνταγματάρχη που μου τα έχει πει αυτά. Μην το πεις. Αλλά δεν θα το κάνω. Όχι. Καλή του ώρα. Πέθανε. Όχι. Μπράβο. Ναι. Αλλά τον περιποιήθηκαν οι Τούρκοι και αυτόν και όλη την οικογένειά του. Μια χαρά. Μια χαρά, μια χαρά. Το δίκαιο, μια χαρά. Λοιπόν, και αφού έγινε αυτό, μετά γίνεται ο δεύτερος Ατήλας, ξαναακούγεται το ότι η Κύπρος είναι μακράν. Σου λέει μην το ξεχάσαν οι άνθρωποι. Και φτάσαμε στο 35 και σταματήσαμε. Τώρα δε κινδυνεύουμε να την παραδώσουμε όλοι μαζί με τα πετρέλαια να ησυχάσουμε. Τι να την κάνουμε, για όνομα του Θεού. Έχουμε άλλα εδώ που μας απασχολούν. Οπότε το Πολυτεχνείο δεν το πολύ γιορτάζεις, οπότε δεν το πολύ πιστεύεις. Το Πολυτεχνείο από μια επανάσταση, δικτατορία, κίνημα, χούντα, δεν ξέρω πώς θέλει ο καθένας. Εγώ... Ναι. Πώς να το πω τώρα, δέχομαι ό,τι μου λέει ο καθένας, γιατί αυτή είναι η γνώμη του, η οποία είναι αξίωμα, εγώ δεν μπορώ να την ανατρέψω. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, δεν δέχομαι ότι έφερε καμιά δημοκρατία, έφερε κατευθείαν τη χουντάρα του Ιωαννίδη. Αυτό το λέω εγώ με τα λόγου γνώσεως. Επίσης, όταν ήρθε ο Καραμαλής, ο Εθνάρχης, που έκλαιγε για τη Μακεδονία γιατί ήξερε τι θα γίνει, κλείνει η παρένθεση. Όταν ήρθε, τον όρκησε ο Γκυζίκης που ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο Γκυζίκης. Ο οποίος, ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας και ήταν ο δικτάτορας ο Ιωαννίδης. Και τον όρκησε ο Σεραφείμ που ήταν επίσκοπος Ιωαννίνων, κανονικά και με τον νόμο. Το ίδιο είχε γίνει πιο μπροστά λίγο κανένα χρόνο, ενάμιση, με τον Μαρκεζίνη. Δηλαδή και αυτός ήταν δωτός και ο Εθνάρχης που μας ήρθε μετά πάλι δωτός ήτανε. Πάλι. Πού είναι η διαφορά, βεβαίως. Ναι. Βεβαίως. Οπότε τι να γιορτάσει το Πολυτεχνείο, δηλαδή. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος του Ιωαννίδη, δεν ανήκω, έχω ξαναπεί πάλι σε κανένα κόμμα. Φαίνεται αυτό, το καταλαβαίνει κάποιος. Ναι. Και φυσικά ό,τι συζητάμε, τα συζητάμε ιστορικά, διότι δεν υφίσταται πλέον κάτι για να το υποστηρίξεις ή να το απορρίψεις. Οπότε λοιπόν, οι αγαπητοί ακροατές που μας ακούν, τους δίνεται μια ευκαιρία να ακούσουν από έναν άνθρωπο που είναι μεγαλύτερος τους κατά βάση κάποια πράγματα τα οποία έχει την τύχη να τα ακούσει και να τα ξέρει από πρώτο χέρι. Ο κομμουνιστής εδώ, ο φίλος μου που κάνει το site και είναι στην Ανταρσία, λέει ότι την Κύπρο την πουλήσαν ο Εθνάρχης, η Χούντα και οι Αμερικάνοι, γι' αυτό μόκο οι δεξιοί, λέει. Δεν είμαι δεξιός εγώ, κύριε. Δεν λέει για σένα, παιδί μου. Ναι. Δεν λέει για σένα. Λέει μόκο η δεξή, γιατί εσείς την πουλήσετε την Κύπρο. Εμείς οι αριστεροί, λέει. Ναι, ακούω λίγο. Ένας είμαι, λέει, Αμερικανόφιλος. Ο άλλος είναι Ρωσόφιλος. Ο άλλος Γερμανόφιλος.
Κανάν ελληνόφωνο θα βρούμε, αδέρφια. Αδέρφια. Ελληνόφωνο θα βρούμε. Μάλιστα. Κάποιον που να αγαπάει την πατρίδα του. Αυτούς. Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι που αγαπάνε την πατρίδα. Και όπου έχουμε συμφέρον. Ναι, το καταλαβαίνεις έτσι, το αισθάνεσαι συμφεροντολογικά, να πούμε. Μα ναι, λέει ότι η πολιτική είναι η επιστήμη, ναι, η οποία φροντίζει για την ευημερία και τις καλύτερες συνθήκες διαβιώσεως ενός λαού. Μάλιστα. Βλέπετε εσείς τίποτα τέτοιο, παιδιά? Βλέπει κανένας να μας πάρει, να μας πει? Άμα βλέπει κάτι τέτοιο και δεν το βλέπω εγώ, να με διορθώσει ή ο γιατρός. Κυρία Δαμανάκη, τι γνώμη έχεις? Πώς το φόραζε? Η κυρία Δαμανάκη. Εδώ, τι, πώς φόραζε? Εδώ Πολυτεχνείο έλεγε. Ναι. Λοιπόν, η κυρία Δαμανάκη μια χαρά την πέρασε όλη τη ζωή. Για τώρα είναι και μεγαλοκοπέλα, ας πούμε. Με αυτή το Εδώ Πολυτεχνείο και Εδώ Πολυτεχνείο. Να σας πω ότι σαν Επίτροπος Ευρωπαϊκής Ένωσης ο μισθός της ήταν 22.500 το μήνα. Κάτσε, ρακέντητη να είναι, γιατί τώρα... Εγώ δεν είπα να είναι ρακέντητη, ναι, απλώς αφού ήταν καλή κομμουνίστρια. Τι να έκανε δηλαδή? Και ο κομμουνισμός λέει ότι πρέπει όλοι να είναι ίσοι, ναι, να μοίραζε το μισό μισθό της σε λάδι, ρύζια, μακαρόνια, είτε σε ευαγή ιδρύματα. Ευαγή τι σημαίνει δηλαδή? Αυτά που έχουν μέσα ανθρώπους ανήμπορους. Ανήμπορους, ναι. Ή και έξω από τα ιδρύματα που υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι ανήμποροι. Ναι. Δηλαδή τώρα στους μετανάστες να έδινε κάτι, λες? Βεβαίως. Ναι. Να έπαιρνε ένα φατμέ σπίτι. Ναι, πρώτα, ναι, πρώτα ας έδινε στους Έλληνες να μπαλωθούν. Ναι. Και αν περίσσευε, βεβαίως να έδινε και στους μετανάστες. Φατμέ, καμιά, ναι, αντίρρηση. Και μάλιστα, στη Φατμέ και στην ΑΙΣΕ. Ναι. Μάλιστα. Γιατρέ, εσύ είναι νεότερος πολύ, yeah, αρκετά, yeah, δεν το πρόλαβες. Yeah. Έχουμε εντρυφήσει όμως στην ιστορία. Πώς το, ναι, για πες μας, πώς το λαμβάνεις. Είμαι πολύ καλά ο Γιάννης, βέβαια. Ο Μαλάτος, ναι. Να το συμπληρώσω, γιατί εντάξει, ναι, απλά δύο-τρία πραγματάκια, απλά τα έχει πει βέβαια πολύ καλά. Ήδη από το 73, από τις αρχές του 73, υπήρχε ένα κλίμα της αρέσκειας στον κόσμο. Το Φεβρουάριο του 73, Γιάννη, είχε γίνει μια μικρή εξέγερση στη νομική, είχε καταληφθεί η νομική για μία μέρα περίπου, 20 ώρες, ούτε μία μέρα ουσιαστικά. Διαλύθηκαν βέβαια και η συγκέντρωση αυτή. Όντως, έτσι, ναι, το Μάιο επίσης, τέλη Μαΐου, είχε εκδηλωθεί το κίνημα του ναυτικού. Κάποια αξιωματικοί προσπάθησαν να κάνουν ένα κίνημα. Ήδη ετοιμαζόταν από το 68-69. Για να την κοπανίσουν. Ένα πλοίο έφυγε για την Ιταλία, αλλά ήθελαν να κάνουν ένα κίνημα για να διώξουν την δικτατορία. Ναι. Η Χούντα βέβαια. Θεώρησε, πήγε στο Φιουμιτσίνο της Ιταλίας. Ναι. Η Χούντα θεώρησε εγκέφαλο τον Ευάγγελο Αβέροφ. Ναι. Διάφοροι εμπλεκόμενοι, ο Μουστακλής, ήταν ο... Αξιωματικοί. Ναι, ο Κονοφάος. Ναι, ο Κονοφάος, μπράβο. Και ο κάποιος και ο κομμένος μου διαφεύγει τώρα, εν πάση περιπτώσει. Και εγώ δεν είμαι πρόχειρος. Ναι, ναι. Και πίσω από αυτά λέγανε και το βασιλιά, επίσης, το Κωνσταντίνο, έτσι. Για το ενεχοποιήθηκε δηλαδή. Ναι. Εμέσως. Ναι. Και ο Βέροφ και ο βασιλιάς. Ναι. Το καλοκαίρι, όντως, αρχές Ιουλίου, 1 Ιουλίου, ο Παπαδόπουλος, θέλοντας να κάνει μια soft, έτσι, μια ελαφρά μετάβαση προς τον κοινό βουλευτισμό. Ναι. Εγκαθιστά, με βούλευμα δηλαδή, ναι, την Προεδρική Κοινοβουλευτική Δημοκρατία. Ναι. Δηλαδή, ο πρόεδρος, όπως είναι στη Γαλλία ο Ολάντ, να είναι ο αρχηγός κράτους. Πήγε να κάνει και λέσχη. Όχι, όχι, όχι. Εκλογές δηλαδή. Όχι. Ναι. Αλλάζει το πολίτευμα, δηλαδή βγάζει τη μονορχία, κάνει και δημοψήφισμα τέλη Ιουλίου, 27 Ιουλίου, κάνει δημοψήφισμα 80% να φύγει η μονορχία, 20% να μείνει. Και το πολίτευμα μεταλλάσσεται σε Προεδρική Κοινοβουλευτική Δημοκρατία. Που σημαίνει ότι ο πρόεδρος είναι, όπως έχει ο Ολάντ, ας πούμε, τις αρμοδιότητες, δηλαδή την, ναι, έχει το πάνω χέρι. Και ο Πρωθυπουργός, που ήταν ο Μαρκεζίνης, μετά, ήταν το δεύτερο χέρι, αλλά ουσιαστικά διακοσμητικός. Μάλιστα. Ήταν αυτός ουσιαστικά, έτσι, ο πρώτος. Μάλλον ο Αγγελής μου φαίνεται ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός. Ποιος ο Αγγελής? Αγγελής. Ο Οδυσσέας. Μου φαίνεται, ναι, ναι. Αγγελής. Το Σεπτέμβριο αναλαμβάνει ο Μαρκεζίνης που είπες εσύ. Ναι. Ως μια μεταβατική κυβέρνηση. Και προκυρήσει εκλογές όντως για τον Φεβράριο του 1974. Οι οποίες δεν πρόλαβαν να γίνουν. Με αφορμή όμως τις αρχαιρεσίες τις φοιτητικές, γιατί οι φοιτητές ήδη από το 1973 θέλουν να κάνουν κάποιες εκλογές, αλλά ήταν σαν ολοθευμένες, βγήκαν κάποιοι που δεν είχαν καμία σχέση με το φοιτητικό κίνημα. Εκρίθησαν παράνομες. Ναι, υπήρχαν μια δυσαρέσκεια από τους φοιτητές και ζητούσαν επίμονα εκλογές, αρχιερεσίες φοιτητικές μέσα στο 1973. Ο υπουργός Παιδείας τότε που είχε πάρει ο. Πώς τον είχε πει, Γιάννη, δεν θυμάμαι το όνομά του.
Ο Υπουργός Παιδείας είχε πάει. Υπουργός Παιδείας, ναι, πότε? Το αρχέ, το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Είχε πάει μέσα στο Πανεπιστήμιο και ήθελε να κάνει τις εκλογές μετά τις εκλογές βουλευτικές το Φεβρουάριο. Αλλά οι φοιτητές ζητούσαν να γίνουν μέσα στο 1973. Υπήρχε ένα καζάνι που έβραζε ουσιαστικά και ζητούσαν να γίνουν μέσα στο Νοέμβριο. Και όντως, αρχές Νοεμβρίου αρχίζουν μια έτσι φοιτική έτσι κίνηση μέσα που να αναπτύσσεται. Την νομική άρχισε. Μπράβο, ναι, και με μηχανικούς και σε άλλες σχολές. Και ουσιαστικά αρχές Νοεμβρίου πυροδοτήθηκε αυτή η κατάσταση. Και κατέληξε βέβαια σε εκείνο το Σαββατοκύριακο 16, 17 και 18 ουσιαστικά που τελείωσαν οι συμπλοκές. Ναι. Αυτά. Ο Παπαδόπουλος ουσιαστικά είχε τη σκέψη να κάνει τη μετάβαση προς τον κοινοβουλευτισμό. Αρχικά προεδρική και κοινοβουλευτική δημοκρατία και μετά ποιος ξέρει τι έχει στο μυαλό του. Ναι. Όμως τον πρόλαβε ο Ιωαννίδης, ανατροπή 25 Νοεμβρίου, πότε έγινε η ανατροπή. Ναι, του, πέντε ποιος μέρες μετά. Και πιο σκληρή, πιο σκληρά τα πράγματα. Oh. Ουσιαστικά βέβαια το Πολυτεχνείο ήταν ένας αγώνας ωραίος, να το πω και έτσι. Έτσι κάποιοι ουσιαστικά νέοι άνθρωποι που εντάξει, έκαναν και καλά έκαναν τον αγώνα τους. Από εκεί πέρα όμως δεν ήταν το τέλος της Χούντας, ήταν η αρχή του τέλους ίσως, αλλά δεν ήταν το τέλος. Έτσι. Ναι, ίσχυε, βέβαια. 8 μήνες παραπάνω ήταν πιο σκληρά τα πράγματα. Άρα, ναι, άρα έτσι, η δημοκρατία έπρεπε να γιορτάζεται όταν ήρθε ο Εθνάρχης, που εξηγηθήκαμε για κάποια πράγματα. Ναι, άρα γιορτάζει, τον Ιούλιο του 1974. Γιορτάζεται ως πράξη αντίσταση. Πρέπει να γιορτάζονταν, λέτε, αυτό το σκηνικό το 1974, τον Ιούλιο πρέπει να γίνει. Ναι, μεταπολίτευση. Και πότε θα κλείνουν τα σχολεία, ρε φίλε. Αυτό να μου πεις, είναι και αυτό θέμα. Σε ό,τι αφορά τους που αναφέρθηκε στο πρώτο νεκρό του 17ου Γιάννης που το γνώριζε κιόλας. Ναι, τον Διομήδη Κομνηνό. Μετά το 1974, μετά τη λήξη, δηλαδή με το που ανέλαβε ο Καραμαλής, παραγγέλνει στον εισαγγελέα του Τσεβά να κάνει ένα πόρισμα επίσημο, βέβαια, νεκροί και τα λοιπά, τι υπήρχε. Ο Τσεβάς αναφέρει 15 επισήμως νεκρούς, ναι, και 3 ακόμα βεβαιωθάντες. 24. 15 συν 3 ήταν η επίσημη του Τσεβά. Και άλλη πιθανότητα, η οποία είναι κατομολογία, δεν είναι. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Εγώ εντάξει, το είχα το πόρισμα στο σπίτι του Τούστα τώρα. Το 15-3 να πω, παίρνουμε γραμμή, να πω και κάτι δευτερόλεπτα. Παίρνουμε γραμμές 231-090-90-90-98 Γιάννη 80-90 και 9-55 στο 54-340. Λέγε, μαλάτο μου. Έχουμε στην Ελλάδα περίστροφο το οποίο έχει δραστικό βεληνικές 4 χιλιόμετρα. Αυτά. Τι 4 χιλιόμετρα? Δηλαδή πυροβολεί το περίστροφο 4 χιλιόμετρα. Ναι, ναι, λοιπόν. Άλλο θέλω να πει ο Γιάννης. Εντάξει, λοιπόν. Το 82 ο Ανδρέας Παπανδρέου παραγγέλει εκ νέου νέο πόρισμα για να τα βάλει τα πράγματα και αυτό μια αριστερή κυβέρνηση, έτσι. Ναι. Που και αυτό εκλέθηκε με συνθήματα έξω το ΝΑΤΟ και έξω ΙΠΑ κτλ. Και να το ίδιο συνθήκα. Αναθέτησε ο αστυνόμος Σαμπάνη να κάνει νέο πόρισμα. Αλλιώς αναφέρει 12 νεκρούς. Ο Σαμπάνης. 12 νεκρούς, έτσι. Δηλαδή, 3 λιγότερους από το Τζεβάκι, μάλλον 6 λιγότερους ουσιαστικά. Ουσιαστικά αυτό ήταν οι νεκροί. Οι οποίοι νεκροί, βέβαια, ήταν ηλικίας από 6 έως και 80 τόσο χρονών. Σε μια κτίνα μεγάλη, Γιάννη, εγώ δεν ξέρω τις περιοχές, από Αγίους, Αναργύρους, Λιώσια. Ναι, 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 ναι. Και διάφορους, βέβαια. Στο Νέο Κόσμο. Ναι. Σκοτώθηκε μια κοπέλα, θυμάμαι. Πατησίων. Στο λόγο του στρέφει. Έξω από το. Πειραιά. Έξω από όχι, το Πολυτεχνείο. Όχι, στην Αθήνα ήταν μακριά από το Πολυτεχνείο. Ναι, ναι, ναι. Ιδιαίτερα. Αυτό τι πάει, διάφορα. Είπαν που σκοτώθηκε και ένας ο οποίος ήταν θαυματοποιός. Που βάζουν από το στόμα του και βγάζουν φωτιά, ξέρω εγώ, διάφορα τέτοια. Πάμε στον κόσμο. Τηλεοφόρο Αλεξάνδρας. Ο θαυματοποιός. Ναι, εντάξει. Ναι. Δεν ξέρω τώρα αυτό. Για να δούμε τι λέει ο κόσμος σήμερα που είναι γιορτή. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Ναι, καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα. Νομίζω ότι τα είπαν όλα τα παιδιά, ιδίως. Αυτός ο λίγο πιο μεγάλος ηλικία. Ο κύριος Μαλάτος. Ο κύριος ηλικία, ο παδός του Ολυμπιακού. Ναι. Ναι, αλλά τα είπε πάρα πολύ καλά. Ναι. Εγώ θα σας πω ένα πράγμα. Μάλιστα. Κώστα, ξέρεις, είναι γιατρός, είναι που είχα κάνει, έτυχε πριν από 20 χρόνια, ναι, πήγα, έκανα αγροτικό στους Λειψούς. Ποιοι είναι οι Λειψοί? Η Λειψή είναι ένα νησάκι στο Δωδεκάνησα, μια πονή. Με συγχωρείς, δεν το ήξερα. Ναι. Λοιπόν, εγώ έχω άλλους Λειψούς εδώ. Ναι. Ναι. Πρόσεξε να δεις τώρα κάτι. Έχει πολλά χρόνια. Ναι. Γνώρισα κάποιον άνθρωπο, τον κύριο Μιχάλη Κονόμο, με τη γυναίκα του, η οποία έχει κάποια προβλήματα υγείας και αυτά. Τότε. Ο ναι. Ναι, το ήταν το 80, όχι, το 97.
Ναι, πριν 19 χρόνια, ναι. Μπράβο. Ο κύριος Μιχάλης Οικονόμου, αυτός που το γνώρισα εγώ, και καθόμασταν και βλέπαμε στα ποδόσφαιρα τότε που έπαιζε ο ΠΑΟΚ με μια ομάδα, νομίζω μια Σπάρταξ Ράβνα, από ό,τι λέγαμε, 5-3 από κέντρο. 5-3 εδώ και πάνω πήγε ο Καλαφάτης, ναι. Μπράβο. Ναι. Ο κύριος Μιχάλης Οικονόμου, που ήταν, ήμασταν πολύ καλοί φίλοι, ναι, όλο έλεγε μην δίνετε σημασία στους νενέδες. Οι νενέδες δεν καταλαβαίναμε, ναι, δεν καταλαβαίναμε τι έλεγε. Τι έλεγε, ναι. Ναι, ο κύριος Μιχάλης Οικονόμου, ξέρεις ποιος είναι? Ο Αλέξανδρος Γιουτόπουλος που είναι στη φυλακή. Ποιος είναι, λέει? Σαν αρχηγός 17 Νοέμβρη. Ναι. Α, τέτοιες παρέες αυτός, ναι. Αυτός ήταν ο κύριος Μιχάλης Οικονόμου στο νησί. Ναι. Που εγώ το γνώρισα σαν καθηγητή πανεπιστημίου, ναι, από ένα πανεπιστήμιο της Γαλλίας. Και έλεγε μη δίνετε σημασία στους νενέδες. Γιατί όλοι είναι νενέδες. Ξέρεις τι εννοεί, ναι, ναι. Πού να ξέρω, ότι ναι, 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 παντού, ναι. Α, ναι, παντού. Ναι σε όλα. Ναι, ναι, ναι. Και όταν τον πιάσανε, γιατί εγώ είχα φύγει από εκεί το 2002, μάλιστα, έλεγε με πιάσανε οι νενέδες. Μάλιστα, κύριε μου. Επόμενη και γραμμή. Και... καλημέρα σας, να είστε καλά. Ο νενές. Ναι, 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 ναι. Θα πω κι εγώ ναι. 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 Ναι κι εγώ. Ναι κι εσύ. Όλοι. Όλοι ναι. Μόνο το κουκουέ, όχι σ' όλα. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα τι πρεσβεύει ο καθένας εκεί πέρα μέσα, ούτε με ενδιαφέρει. Πες αυτό που θες. Να πω, ναι, ναι. Για το Πολυτεχνείο, είναι κακός ότι το γιορτάζουμε πλέον. Είναι... πρέπει να το... όταν το λες πλέον, είναι, συγγνώμη λίγο. Ναι, πρέπει να είναι ένα... μια ημερομηνία μνήμης για άτομα που χαθήκαν εκεί και που δεν αναφέρονται γιατί στη γειτονιά μου σκοτώθηκε παιδί στο Πολυτεχνείο, αλλά δεν το αναφέρουνε ποτέ, όπως και πολλά άλλα παιδιά στα Γρεβενά, από τα Γρεβενά, από την Αλεξανδρούπολη, από τη Μεσσηνία, που δεν γράφονται σε αυτά. Στο Πολυτεχνείο μέσα. Δεν ακούω. Ναι. Ναι. Έλα ρε. Μέσα στο Πολυτεχνείο. Μέσα στο Πολυτεχνείο και στον περιβάλλοντα χώρο. Δηλαδή πειράζει το θέμα ποιο είναι. Αν σκοτώθηκε κάποιος στο Πολυτεχνείο ή όχι σκοτώθηκε. Ναι, ναι. Διαχωρίζεις το ερώτημα. Δηλαδή, αν κυνηγημένος έφαγε πισόπλατα σφαίρα, να πούμε, στον Γκρόταφο, ή αν έπεσε, να πούμε, μπαίνοντας μέσα το τάγκς. Ναι. Το θέμα αυτό είναι πού σκοτώθηκε ο καθένας, ή ότι εκείνη την περίοδο, εκείνες τις μέρες, σκοτωθήκανε παιδιά, να πούμε, και άνθρωποι σε όλη την περιφέρεια της, ενδότερη περιφέρεια της, του Πολυτεχνείου. Τέλος πάντων, γιατί πολλοί λένε ότι ήταν το ΚΚ μόνο στο Πολυτεχνείο. Το ΚΚ, θα μας πει και ο πέτρος εκεί της παρέας, ήταν στη νομική σχολή εκείνη την εκείνες τις μέρες και προετοιμαζόταν για τις εκλογές, τις φοιτητικές εκλογές. Και μάλιστα είχαν πει ότι αυτό που γίνεται στο Πολυτεχνείο είναι προπαγάνδα. Μετά μπήκανε και αυτοί στο Πολυτεχνείο και επειδή ήταν πιο οργανωμένοι από τους υπόλοιπους, μπορέσαν και το οργανώσανε δηλαδή την αντίδραση στον φοιτητική ενάντια στη Χούντα καλύτερα. Οπότε, βέβαια, από αυτούς, τώρα μην πάρουμε όλους όσοι ήταν μέσα, γιατί σ' ακούω και σ' ένα Κώστα που το λες, ναι, για τη Δαμανάκη, για τον Παπαδόπουλο, τον Σπύρο, για τον καθένα, ξέρω εγώ, που ήταν στο Πολυτεχνείο και γίναν. Αυτοί είναι 5-6 Κώστα. Αυτοί οι εκατοντάδες ή οι χιλιάδες που ήταν μέσα στο Πολυτεχνείο. Γιατί δεν λέμε για τον άντρα που ήταν στο μεγάφωνο. Λέμε τίποτα. Εκεί που εξέπεμπε, ας πούμε, ο ραδιοφωνικός σταθμός του Πολυτεχνείου. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος δεν ήταν. Όχι, φίλε μου, δεν ήταν ο Σπύρος. Δεν ήταν ο Σπύρος. Όχι. Όχι. Άλλος ήταν. Αλλά κανένας δεν αναφέρεται σε αυτό.
Αυτοί που ταρπάξαν από το Πολυτεχνείο ήταν 5-6. Οι υπόλοιποι όμως τραβήξαν το δικό τους δρόμο. Και μάλιστα Γολγοθάς οι περισσότεροι. Γιατί και μετά από τη Χούντα πάλι ήταν δαχτυλοδεικτούμενοι. Όπως και πριν από τη Χούντα. Μετά από τη Χούντα γιατί? Εσύ πιστεύεις ότι η Χούντα έληξε το 1974? Εσύ τι πιστεύεις? Όχι. Η Χούντα, ο Μαλάντος μπορεί να μου πει το 1980 επί ράλι ποιοι σκοτωθήκαν στην πορεία για το τέτοιο. Του θυμάσαι, Μαλάτο? Δεν σας άκουσα, για πείτε μου. Το 1980 επί ράλι. Μάλιστα. Που είχε πει ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, έχει ρομφαία και δεν έχει άνθη στα χέρια του. Όταν σκοτώνει, ξέρω εγώ, το Σατανά. Ο Ράλης το είχε πει αυτό. Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο. Δεν το θυμάμαι. Θυμάσαι ποιοι. Μία κοπέλα και ένας νεαρός σκοτωθήκανε στην πορεία του Πολυτεχνείου το 80. Ο Παπαχρήστος. Νομίζω. Και η Κανελοπούλου. Ο εκφωνητής. Η Κανελοπούλου. Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω ότι δεν είχε λήξει η Χούντα. Υπήρχαν ακόμα απομεινάρια της Χούντας μέσα στην... για πολλά χρόνια μετά. Στη μεταπολίτευση λες. Στη μεταπολίτευση. Υπήρχανε. Γιατί όλοι μας λένε ότι υπήρχε... Επί Χούντας ήταν όλα πολύ ωραία, όμορφα. Δεν μας είπανε όμως γιατί κυνηγούσαν ανθρώπους. Έλληνες. Δεν μας είπανε ότι δεν υπήρχε ανεργία. Ναι, δεν υπήρχε ανεργία. Αλλά δεν μας είπαν ότι στις πόλεις με τα χρήματα που παίρναν αυτοί που δουλεύανε δεν βγάζανε ούτε τη βδομάδα, όχι το μήνα. Επιτρέψτε μου να διαφωνήσω. Όχι, δεν θα... εγώ επέτρεψέ μου να μην διαφωνήσω. Γιατί ήμουνα μεγαλούτσικος εκείνη την εποχή. Ο μπαμπάς σας ότι... πότε έκτισε σπίτι, κύριε μου? Εμένα? Ναι. 84. Καλά, είναι και τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά θα σας πω εγώ, επειδή ναι, έχω γεννηθεί στο Περιστέρι στην Αθήνα, ναι, και θυμάμαι, ξέρετε, πάρα πολύ καλά, γιατί σας είπα, ήμουν 10 χρονών, κύριε, και μου, πάνω. Δεν μιλάμε, συγγνώμη, για την παροχή δεν μιλάμε. Την αντιπαροχή την είχε κάνει μιλάμε. Ο κύριος Καραμανλής. Την αντιπαροχή. Δεν μιλάμε για αντιπαροχή, για να χτίσει από τη δουλειά του. Ναι, από τη δουλειά τους χτίζανε σπίτια, μάλιστα, κύριε μου. Πηγαίνετε, θα σας πω εγώ, από το 67 και λίγο πιο μπροστά, μέχρι και το 74 γίνανε τα περισσότερα. Ορίστε. Εκείνοι ήταν μαυραβορείτες της κατοχής. Αυτοί που βγάλαν τα λεφτά τους μετά, πήλε και χτίζανε σπίτια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτοί που είχαν έρθει από τα χωριά τους. Εκείνη την εποχή, με 360 το θυμάσαι, Κώστα, να πούμε το 360 που παίρνανε. Για συνεχίστε να ακούσω και εγώ να μάθω, για πείτε μου. 360, το 360. Ναι, είχε ένα δεκάρικο το κιλό το μοσχάρι, κύριε μου. Δεκάρικο. Δεκάρικο, ναι, κύριε. Ναι. Και 7 δραχμές μεροκάματο. Δεν είχε 7 δραχμές μεροκάματο. Τα μεροκάματα ήταν 50 και 100. Η μητέρα μου με λέει, γιατί ο πατέρα μου συγχωρέθηκε, η μητέρα μου ζει. Όταν μου έφερε 500 μια φορά ο πατέρα σου, το κορνίζωσα. Το 500, όχι το 1000, 1000 δεν έβλεπε. Το ίδιο και τώρα το κορνίζωσα. Μάλιστα, πάμε. 500. Ωραίος. Πάμε παρακάτω. Να τελειώσω λίγο. Ναι. Συγγνώμη, ναι, λίγο. Συγγνώμη, ναι. Να τελειώσω. Να μιλήσουν περισσότεροι, ναι. Αυτό που θέλω να πω πλέον, γιατί έχω πατήσει τα 52, πάω στα 53, και από ό,τι έχω καταλάβει, γιατί έχω περάσει από όλα αυτά τα, τέλος πάντων, τα κόμματα, ναι. Γιατί... ναι, τέλος πάντων, όποιος είναι ιδεαλιστής πλέον είναι μπούφος. Δεν υπάρχει ιδεαλισμός. Ο ιδεαλισμός είναι κάτι το οποίο είναι στο μυαλό, αλλά είναι ανέφικτο. Στην πράξη δεν βγαίνει ποτέ. Διάλειμμα. Και αυτοί που είναι ιδεαλιστές, ναι, και πιστεύουν. Το πιστεύουν αυτό. Αλλά είναι τόσο μπούφοι που χωρίζονται σε παρατάξεις, χρώματα και σημαίες και δεν κοιτάνε
το κοινό συμφέρον, φίλε. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Ταξί, ταξί, Ολύμπου 78. Στο Τζαρουχά για πατσά, ε. Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκομαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδίνι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τζαρούχας ή Τζαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τσαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Μετρόπολης 95,5. Σε βάζει στο παιχνίδι. Για να δούμε τι λέει η κοινή γνώμη. Χαίρετε, κύριε. Γεια σας, κύριε. Νάτος. Λοιπόν, με αφορμή τον τελευταίο ακροατή, η παραπληροφόρηση σε όλο τη το μέλλον. Καλά, πείτε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, ναι. Το μεροκάματο το οικοδομικό είχε 50 δραχμές στην επαρχία και 100 στην Αθήνα. Το 1967. Μάλιστα. Όπως είπε ο κύριος Μαλάτος, δινότανε δάνεια εκ μέρους της κυβέρνησης και κτίζαν σπίτια. Τότε όλη η Πεθρός τα αποχωρητήρια τα είχε έξω στις, ναι, στις αυλές. Ήταν σκάκα και γινόταν σταλαγμίτης του κουράδι σου. Ναι. Ήταν ναι, υπαίθρια. Ναι. Και έδινε 15.000 δραχμές για να μπουν μέσα στα σπίτια. Ναι. Όλη η Πεθρός, μιλάω για την πόλη μου, όλη η Πεθρός ηλεκτροφωτίστηκε και όλα τα χωριά τότε. Καλά, μα τότε είχαμε, το ρεύμα, μωρέ, εντάξει. Μέχρι τότε είχαμε λουξ. Τι, πορτοκαλάδες, λοιπόν, φως. Α, λουξ, ναι. Ναι, ναι. Λουξ και γκαζόλαμπες. Ναι. Η εθνική και πετρελαίου, οδός. Και εντάξει, ρε παιδιά, εντάξει, κάποτε θα έρχονται. Ναι, το πετρέλαιο. Εμείς εδώ το λέμε και γκάζι το πετρέλαιο. Γκάζι. Ναι. Λοιπόν, το πετρέλαιο, ναι. Πετρέλαιο, πείτε το πετρέλαιο. Ναι. Κατερίνη Θεσσαλονίκη. Ναι. Πήγαινες από την Κατερίνη με το λεωφορείο και από τη Λαμία έστρεπες επάνω, ναι. Έκανε το γύρο του Μπράλου, κατέβαινες στη Λιβαδιά και συνέχιζε να φτάσεις στην Αθήνα. Μπάρλου. Το Μπράλο. Α, Μπράλο. Την ορουσιρά του Μπράλου. Από Λαμία έστρεπες. Για να έβγαινες στη Λιβαδιά για να φτάσεις στην... στην Αθήνα. Εντάξει, εκείνη την οδό της Θεσσαλονίκης Αθήνας, ναι, την έκανε η Μόμα. Εντάξει, λοιπόν, ναι, η Μόμα. Και τώρα γίναν δρόμοι, ρε φίλε. Εδώ, επί Πασόκ δεν έγιναν εδώ. Εγώ δεν λέω ότι δεν γίναν. Λοιπόν, επίσης, ναι, κύριε Μαλάτο, πόσο χρόνο είστε? 59 και μισό. 59, εγώ είμαι 70. 71. Το γνωρίζω. Λοιπόν, Θα σου πω μόνο μία παρατήρηση, μία διόρθωση αν θέλεις. Δεν λέγεται εκμάγλου Καλονής, λέγεται εκπάγλου. Εντάξει. Συγγνώμη, έχετε δίκιο, μου διέφυγε. Ναι. Εν τη ρήμη. Ναι, ναι, εντάξει. Και ο Πάσογλου είναι. Τι είναι? Εκπάγλου. και προέρχεται το ουσιαστικό από το ρήμα εκπαλγούμε, που σημαίνει μένω άναποδος. Ρε εσύ κύριε Κώστα, μας ακούν και Αλβανοί τώρα, μας ακούν, λοιπόν, και την Αφρική. Πάρ' το πιο άναποδο. Συνεχίζουμε. Ναι. Δεν ανέφερε κανείς την κύρια αιτία του πραξικοπήματος, ναι, της Κύπρου, που ήταν ο Εθνάρχης Μακάριος. Ο σωσίας του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Ο Εθνάρχης Μακάριος, ναι, ο οποίος... Παπάς ήταν αυτό. Ενώ υπήρχε στη Δεκέλια βάση των άλλων... Πάπαρος ήταν. Ο οποίος μιλούσε με Ρωσία.
Επίσης, για το Σαμψόν που αναφερθήκατε προηγουμένως, το πρωτοπαλίκαρο του Διγενή, οι Ελληνοκύπροι... Ο Διγενής ποιος ήταν? Οι Ελληνοκύπροι, τους Τουρκοκύπριους, τους φερόντουσαν εσχρά. Γιατί η πρωτοπαλίκαρο στο Διγενή ήταν ένας μπράβος, στο Διγενή φίλος μου. Ναι, ήταν ο Σαμψόν. Όχι, άλλος μπράβος. Όχι, ο Σαμψόν. Ναι. Λοιπόν, τους φερόντουσαν κατά χείριστον τρόπο οι Ελληνοκύπριοι, τους Τουρκοκύπριους. Ναι. Συν το γεγονός ότι ο Μακάριος μίλαγε με Ρωσία μεριά, και επειδή προηγουμένως είχε προηγηθεί ο κόλπος των χείρων και το φιάσκο τότε του Κέννεντι με την Κούβα, για να μην δημιουργηθεί δεύτερο τέτοιο επεισόδιο, βρήκαν αφορμή οι Αμερικανοί και στείλαν τους Τούρκους και κάναν την... Βρε, για το Πολυτεχνείο μιλάμε, δεν θέλω για τους την χείρους. Απόβαση. Ναι, για το Πολυτεχνείο, ναι. Για το Πολυτεχνείο, το Πολυτεχνείο το δημιούργησε... σύμφωνα με τον στρατηγό τον Γουρλάκη, με τον οποίο συναναστρέφομαι 30 χρόνια και ήταν αρχηγός της ΚΙΠ στα γεγονότα του Πολυτεχνείου, το δημιούργησε η CIA για να ρίξει τον Παπαδόπουλο. Και η CIA σε συγχορδία με την αστυνομία και με τη χωροφυλακή, γιατί ο Παπαδόπουλος είχε μόνο την ΕΣΑ, που συλλάμβανε πολίτες, τους πήγαιναν στα τμήματα, φεύγανε στα δίες και τους αφήναν ελεύθερους οι χωροφύλακες, και αυτό γινόταν. Μπες βγες. Ναι. Λοιπόν, αυτά είναι δύο βιβλία έγραψε ο στρατηγός ο Γριλάκης. Ας το Γριλάκη, εσύ τι λες, πρέπει να γιορτάζετε το Πολυτεχνείο, ναι ή όχι? Όχι. Όχι. Διότι δεν είναι εθνική γιορτή όπως πάνε να την επιβάλλουν. Δεν είναι εθνική γιορτή. Ναι, ήταν μια φοιτητική εξέγερση. Ναι. Και λοιπόν... Ναι. Ήταν μια φοιτητική εξέγερση. Δηλαδή και οι παοξίδες που μπήκαν στην ΕΤΡΙΑ τότε με το Θωμαίδη πρέπει να γιορτάζετε, θες να πεις. Πάμε επόμενη γραμμή. Γεια σας. Γεια σου, Κώστα. Ο Γριλάκης είναι εκεί. Φίλος του κύριου Κώστα, το ξέρεις. Στο καφενείο παίζουν χαρτιά. Γριλάκης. Ναι. Ο στρατηγός. Ναι. Ναι. Επόμενος κύριος, ναι. 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 Χίλια χρόνια Ιερακλής, γήπεδο στον ΠΑΟ, προτάζουμε στον Άρη. Καλώς τον. Τι κάνουμε? Όνειρα. Καλή παρέα. Καλή. Τι θα γίνει εσύ, Γραμπτόπουλε? Για να σταματήσουμε τις παρελάσεις, μπήκε 17 λεπτά, ποια θα σταματήσουμε όλα να τελειώνουμε? Όχι, ρε φίλε, και τι θα κάνω εγώ άμα τα σταματήσουμε όλα, δεν θα. Πώς θα κάνεις μετά εκπομπή, πώς θα κάνεις εκπομπή μετά? Πώς θα γίνει, Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Προσπαθώ. Κύριε Μαλάτε, εδώ είναι. Παρακαλώ. Είστε καλά? Καλά. Του καταδύναμη. Καλά τα είπατε, εσείς στην Αθήνα ξέρετε πιο πολλά από εμάς. Πάντα με συνεργάτες μου μάθανε πιο πολλά από την Αθήνα πριν. Ακούστε να σας εξηγήσω το θέμα. Εγώ, όπως είπα, έτυχε να έχω τον ονό μου υπουργό πριν το 67. Οπότε μπορώ να γνωρίζω πράγματα και προηγουμένως που έλεγε ο κύριος Κώστας για το Μακάριο και τα λοιπά με τον κόλπο των χείρων και μετά. Μετά ήταν το σχέδιο Άτσεσον για το Κυπριακό να λύνεται και δεν το δεχότανε. Κάτι να κρεμαλάτε, ξεκινάει η ιστορία το 53 με τις φαγίτες πόλεις. Που πάλι εκεί προσέφερε να ενταχθεί στην Ελλάδα. Και το 56. Ήταν η αιτία του 52-53 ότι πήγαινε σφαγή στην πόλη. Ναι, ναι, ναι. Επειδή είμαι από τις Μίλες. Είμαι από τις Μίλες καταγωγή, μου πατέρα για πατριώτες. 56. Και ακόμα κλαίω για εκεί. Που δεν γεννήθηκα εγώ εκεί. Υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που θέλω να συμπληρώσω. Που, αν τα ξέρετε εσείς. Η μια λεπτομέρεια. Τον Παπαδόπουλο τον έβαλε κατ' οίκου περιορισμό ο Ιωαννίδης. Βέβαια και τον συνέλαβαν. Μπράβο, αυτό ήθελα να ακούσω. Ένα άλλο που. Σίγουρο για ένα βράδυ που ξέρω εγώ στην ΕΣΑ δικό μου άτομο. Ένας υπήλαρχος το συνέλαβε. Ναι, ναι. Έχω δει δικό μου άτομο τότε στην ΕΣΑ, φαντάρο όμως. Ο διοικητής τους, ο δόκιμος τους είχε πάρει ένα βράδυ, ένα λόγο της ΕΣΑ και πήγαν λύσει ένα σπίτι και τους πιάσαν όλους. Μαργαρίτα και τα λοιπά. Ναι. Και μετά τους αφήσαν όλους ελεύθερους. Βέβαια. Ένα άλλο, η μεγάλη καταστροφή της Ελλάδος. Είναι αυτός που ζει ακόμα, ο Κίση, ο μεγάλος ο Κίση, ο Αμερικάνος, ο Κίσιγκερ. Ναι, 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 βέβαια αυτός. Γιατί... είχε πει το 73 ότι άμα πάρεις από τους Έλληνες τη θρησκεία, τη γλώσσα ναι. Και τον πολιτισμό,
Δεν χρειάζεται να τους κάνεις πόλεμο. Ναι. Και, μια πάρει. Ναι. Και μια λεπτομέρεια που έχει ακουστεί, έχω ακούει διαβάσει, ότι ο Νάσης προσπάθησε να χωθεί στο δίδυμο Κίσης και Ιωαννίδη, αλλά δεν τα κατάφερε. Αυτό δεν το γνωρίζω. Ναι. Ναι, είναι μια λεπτομέρεια. Εγώ πιστεύω ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν πατριώτης, δεν ξέρω, δεν έχω αποδείξει. Ο Νάσης είχε δώσει στον Παπαδόπουλο τη βίλα του στο Λαγωνίσι να μένει, έτσι υπόψη. Ναι, και επίσης να πω και κάτι άλλο, ότι δηλαδή, παρόλο ήταν χουντικός αυτό, ήταν με όλους. Οι μεγαλοκεφαλαιοκράτες δεν έχουν κόμμα, αλίμονο. Ναι, αλλά στο Λαγωνίσι δεν έδωσε στο θείο μου το σήμα τη βίλα, στον Παπαδόπουλο. Ήθελα να πω όμως ότι την Ολυμπιακή προσπαθούσε να τη δώσει τότε στον Υπουργό Οικονομικών να την αγοράσει ο ελληνικό δημόσιο ο Νάσης, και αφού έκανε μελέτη του την απέρριψε και ήρθε μετά το 1974 και του την αγόρασε την Ολυμπιακή το κράτος, με καταλάβατε. Μετά το θάνατο του Αλέξανδρου. Ναι, μπράβο. Ναι. Και ένα τελευταίο που πήγε ένας γνωστός μας από Θεσσαλονίκη στην κηδεία του Γεώργιου. Ναι. Είχε εκφωνήσει ο Πατακός. Και είχε πει, άκουσα εγώ συγκεκριμένα, όταν γύρισε στη Θεσσαλονίκη μου τα είπε, είπε ο Πατακός τότε στον τάφο του Ιού Παπαδόπουλου, λέει: Πρόεδρε, εγώ λέει, σε είχα προειδοποιήσει τον Ιωαννίδη. Και εσύ γύρισε με είπε ότι φοβάσαι πιο πολύ εμένα. Αυτά υπόθηκαν τότε. Γιατί ο Ιωαννίδης είχε πιο μεγάλο αξίωμα. Ο Πατακός είχε πιο μεγάλο αξίωμα. Ταξίαρχο. Και ο Παπαδόπουλος είχε πει τότε τον Πατακό: Φοβάμαι εσένα και τον Ιωαννίδη. Δηλαδή, τόσο φίλο τον είχε και τόσο πρόεδρο, δεν μπορεί να τα κατάλαβα αυτά. Και για την Κύπρο χάσαμε πολλά παλικάρια. Οι Κύπροι ξέρουν την αλήθεια για μας. Ναι. Ξέρουν και τον Ιαννίδη. Γιατί όταν ο Μητσοτάκης ήθελε το 1992, είχε πει να τους βγάλει όλους τότε, αν θυμάστε. Ναι. Είχα πει οι Κύπροι όλους βγάλουν εκτός τον Ιαννίδη. Και λέει αυτό δεν γίνεται, λέει το Μητσοτάκη. Στην Κύπρο είναι θαμμένος και ένας φίλος μου, Λοχίας των καταδρομών, ο Σιωρόκος, ο Δημήτρης. Ο Θεός να το συγχωρέσει το παλικάρι. Γιατί τι έκανε, να το συγχωρέσει. Ήτανε στην Τακότα που ρίξανε κατά λάθος οι Έλληνες. Ναι, η Τακότα. Και ποιο κανάλι έκλεισε γιατί έλεγε πολλές αλήθειες. Δεν θυμάμαι τώρα πιο απ' όλα. Ο κύριος Χαρδαβέλας έκανε πολλές εκπομπές. Α, ο Χαρδαβέλας. Στο Κυπριακό, στα Πετρέλαια. Ναι. Το άντρε που κυνηγήθηκε. Δεν ήταν συμπτωματικό για μένα. Όχι. Κάτι βρωμάει εκεί. Όχι, ξέρω. Ναι, και ένα τελευταίο. Πέρσι οι εφημερίδες, δεν ξέρω φέτος, πέρσι οι εφημερίδες λέγανε σε ποιο σημείο σκοτώθηκε ο καθένας. Ναι. Είναι και μια τουρίστρια στην Αταράτσα, σε μπαλκόνι. Δηλαδή αυτοί οι πυροβολισμοί δεν μπορεί να γίνουν από Έλληνες φαντάρους. Σ' όπου να είναι βαράμε στον αέρα. Αλλά κάτι ξένο συμβαίνει. Αυτό που είπαν και πολλοί άλλοι, δεν θέλω να πω παρακάτω. Μάλιστα. Λοιπόν κύριε, ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Επόμενος κύριος, καλημέρα. Ξέρεις ποιος ήταν ο ρονός του Γεωργίου. Ο ρονός του Γεωργίου ποιου. Ποιος λέει ότι είναι. Ποιος είναι. Παπαδόπουλο. Νονός του Γεωργίου Παπαδόπουλου. Ναι. Ποιος. Φημολογείται ότι ήταν. Ο Γεώργιος Παπανδρέου. Ήταν από την Πάτρα και εκείνος. Ναι. Να χαεί. Νονός του ήταν. Ναι. Μάλιστα. Παρέα δηλαδή όλοι. Ναι. Καλημέρα κύριε. Έλα Βιερινέ, καλημέρα. Καλώς τώρα. Τι έγινε στο Παπαδάκη, πήρα. Ναι, ρε φίλε, γιατί στοχοποιήθηκε ο Κλάους και δεν θέλω να επέμβω. Καταρχήν χαιρετίσματα στα παιδιά εκεί. Εδώ ιδιαίτερα στο Σύγκαβρο, το Παλάτο εκεί πέρα. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ για το παιδιά, εγώ. Ναι. Μην είσαι παιδί, όλοι παιδιά είμαστε. Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα κάτι. Αυτό που είπε ο κύριος πριν, ο Κίσιγκερ δεν ήταν δίδυμο με τον Ιωαννίδη, ήταν τρίδυμο με τους δύο ενάρχες. Φνάρχες, συγγνώμη. Τέλος πάντων, άστατο. Ξέρεις πότε συγχάθηκα εγώ, ρε φίλε, το Πολυτεχνείο. Για πες. Όταν είχαν βάλει μια αφίσα, θυμάστε που έλεγε εξαφανίστηκε η φοιτήτρια Ελένα Σημακοπούλου στο Πολυτεχνείο, γαλανά μάτια, ναι. Ξανθά μαλλιά. Ναι. Και στο τέλος, όταν βγήκε το ίντερνετ, ανακαλύψαν ότι η φωτογραφία ήταν από ένα σαμπουάν αμερικάνικο. Ναι. Το θυμάστε αυτό? Ναι. Αμαλάτο το θυμάσαι? Ναι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, τέλος πάντων, άσε να σας πω ένα περιστατικό. Σαμπουάν Ηλένια. Ναι. Λέει εδώ ένα μήνυμα. Ναι. Όχι πια δάκρυα για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου. Σαμπουάν Ηλένια. Ναι. Για πολύ γέλιο. Είναι γελία αυτό. Λοιπόν, τέλος και πάντων, ο Κομνηνός, συγγνώμη, ο Κομνηνός σκοτώθηκε κατά λάθος. Δεν τον πυροβόλησε κανένας απευθείας. Δεν το γνωρίζω. Ναι, γνωρίζω εγώ όμως. Και πώς πέθανε, ρε μαλάτο.
ήταν σε ένα κτίριο απέναντι από το Πολυτεχνείο, λέμε, πάνω στο δώμα, και πήγε να δει τι γίνεται. Κώστα. Και του ήρθε μια σφαίρα στην καροτίδα. Γιατί για να πυροβοληθεί στην καροτίδα κάποιο θα ίσα δεν γίνεται. Πρέπει να είναι κάπου ψηλά. Μάλιστα. Κώστα, ναι. Άκου ένα καλό. Ναι. Σήμερα έχω πάει στα δικαστήρια εκεί πέρα στον Πειραιά κάτω. Ναι. Ξέρεις Μαλάτο, στην παλιά Τρούμπα εκεί. Ναι, ναι, ναι. Και φίλωνος. Ναι, ακριβώς. Ναι. Είσαι παλιός Τρουμπιώτης, ρε. Όχι, περισσεργιώτης. Να σου πω, ρε. Περίμενε, ρε, να σου πω, ρε. Δίπλα είναι όλα αυτά, ρε, Ραπτόπουλε. Περίμενε να μιλήσει ο άλλος. Λοιπόν, σκάει μύτη μια τζιπάρα άσπρη και είναι μια κοκέτα μέσα ξανθιά. Ακούς, ρε. Ναι, μα λε τέτοια, θα πάμε φυλακή, βρε παιδί. Μου. Άκου να σου πω. Πάει στο πάρκινγκ απέναντι από το δικαστήριο, έχει κάτι πάρκινγκ. Πέθανε, τα έχει δει μάλα το εκεί. Αφήνει την τσιπάρα εκεί και βγαίνει μια. Όχι, εντάξει, μεγάλη γυναίκα, αλλά γυναίκα, πούμε. Μιλφάρα ποια δηλαδή. Ήταν, ναι, μιλφάρα. Ποια ήταν, ρε παιδιά. Θα πάτε πλάκα, ψηλή έτσι. Ποια ήταν. Μπορεί να σα πάει το μυαλό. Λέγε, ρε μάλατε. Η Μαρούπα. Η Μαρούπα, ε. Φίλε, έπαθα βλάκα. Δεν την έχω ξαναδεί. Έπαθε σοκ. Έβγαλε και τα γυαλιά. Φίλε, είναι ωραία. Δεν κάνω πλάκα. Εγώ την έβλεπα έτσι, εντάξει. Δε. Και λέω, ρε, θα βάλω τώρα. Φταίει ότι κάθεται φορή. Στο πάνελ του Θωμαίδη. Δεν ξέρω, ρε, φίλε. Και χάνει από τη λάμψη. Είναι πολύ. Έπαθα βλάκα. Λέω, κοίτα να δει, λέω. Λοιπόν, θέλω να κάνει μια εκπομπή ένα Σάββατο. Σάββατο όμω. Που δεν έχεις τι να κάνεις, που βαριέσαι, Ραπτόπουλε. Α, πάρεις το Μένιο που τον έχεις χάσει. Ναι. Α, πάρεις και το φίλο εδώ, τον Γιάννη, τον Μαλάτο. Ναι. Και θέλω να τους βάλεις θέματα από lifestyle να σχολιάζουν. Ναι. Κατάλαβες. Να γίνει πανικός, να σπάσεις τα μηχανάκια της AGB, να βαρέσουν κόκκινο. Κάτι πρόσφατο λοιπόν, θα κάνω στην Μαρμίτα, να έχεις υπόψη. Στο εύχομαι. Ναι. Λοιπόν, Μαλάτο, άκου να σου πω που είπες για το Center Four. Να ξέρεις και εσύ δύο πράγματα. Ο Ιντέγε, τώρα το Φεβρουάριο, φεύγει 15-16 μοίρια στην Κίνα. Α, μπάτε το ξέρω, όχι. Να πάρετε τον Κλάους, ρε, να τον βγάλετε πρώτο σκορ. Ο Κλάους, ρε, ο αντικαταστάτης είναι, εγώ σου δώσα την είδηση για τον... Ασαριφάρτ, ναι. Άσε μας, και ο Κλάους, εγώ δεν τα είπα, το ήξερες. Προχθές δεν τα είπα εγώ, το βράδυ. Και το έκανες και θέμα την άλλη μέρα με τον Κόκκινο, εκεί πέρα στην εκπομπή, σου δώσα και θεματάκι. Άσχημα είναι. Στα λέω πριν βγουν στα site και στα τέτοια να τα διαβάσεις. Ναι. Ο Ανσάρι Φαρ είναι ήδη εδώ πέρα. Και όσο για τον, τέτοιο να που λες Μαλάτο, για τον Καρντόσο, ο Καρντόσο πάντα έτσι ήταν πιο αργός από το replay. Ναι, το ξέρω, αλλά το θέμα είναι ότι δεν τον βλέπω να είναι και αποτελεσματικός. Ο Καρντόσο είναι για 4-4-2, ρε φίλε. Ο Μήτρογλου που είναι νέο παιδί μπορεί να παίξει μόνο του μπροστά στην επίθεση. Όχι. Είναι πιο αργός από το replay. Είναι αργός και εκείνος, ναι. Άκου να δεις, ο Μήτρογλου ξέρεις πότε έπιασε στον Ολυμπιακό. Όταν έπαιξε με δεύτερο center forward. Αυτό που σου είπα προηγουμένως. Έπαιξε με τον Κοντό. Με τον Αργεντίνο. Τον Αργεντινό, εκεί έβαλε τα πολλά γκολ. Πώς το λέγανε αυτόν, τώρα δεν θυμάμαι. Τον Σαβιόλα. Ο Σαβιόλο που λέει ο Αλέφαντος. Ο Σαβιόλο. Ο Σαβιόλο. Και την επόμενη χρονιά που τον πήραμε δανεικό, έβγαινε στο γήπεδο και το γιουχάριζε όλο το γήπεδο που έπαιζε μόνος του. Θυμάσαι, με τον Μίτσελ. Ναι, τη δεύτερη ναι. χρονιά που τον είχαμε πουλήσει και τον πήραμε δανεικό. Ναι. Αυτά τα βαριά κορμιά δεν μπορούν να παίξουν μόνοι τους. Κατάλαβες. Θέλουν άνθρωπο να παίξουν. Όπως και στη Μπενφίκα δεν παίζει μόνος του. Όχι, έχει τον Μπίτσι εκεί. Και πέρσι είχε τον άλλο που έβαλε πιο πολλά γκολ από αυτόν. Πώς τον λένε τον άλλο τον παιχταρά που είχε. Ναι, το Βραζιλιάνο, δεν το θυμάμαι τώρα. Το Γιώνας. Γιώνας, Τζόνας. Λοιπόν, Κωστή, άκου να σου πω ένα τελευταίο τώρα που ασχολείσαι και με τα δυναμικά αθλήματα. Εμένα είναι η αδυναμία μου, ξέρεις. Είναι τα δυναμικά αθλήματα και το ποδόσφαιρο. Έτσι, έτσι μπράβο. Και κάνω και δυναμικά αθλήματα. Ξέρεις εδώ πέρα πώς ξηγέται ο κόσμος. Για πες. Πιτσιρικάδες. Άκου να δεις τι γίνεται. Είμαι πριν κάνα χρόνο, έρχεται ένας πιτσιρικάς, έτσι 25, πολύ καλός. Παίζουμε μαζί συνήθως. Και έρχεται μελανιασμένος. Τι λέω, τι έπαθε. Τώρα αυτός για να τον δίνουν έξω είναι πολύ δύσκολο, είναι πιστόλι. Ναι. Άκου να δεις τι γίνεται. Τι έπαθε. Βάζουνε, ναι. Άκου να σου πω. Βάζουν στο ίντερνετ, ξέρω εγώ πώς το λένε, σημεία συνάντησης σε πλατείες τα οποία είναι μακριά από τον κόσμο και παίζουν στοιχήματα ξύλο και μαζεύεται πολλοί κόσμος και παίζουν εκτός από πόδια και αγκώνες, παίζουν μόνο με μπαντάζ όποιος θέλει για να μην σπάσει δάχτυλα και τέτοια
και παίρνει ο χαμένος ένα εκατοστάρικο και ο κερδισμένος τρία εκατοστάρικα και γίνεται πανικός. Και αυτός που το διοργανώνει εκεί στις πλατείες και τέτοια, παίρνει το 8% από τα στοιχήματα. Τι τρομερό. Αυτός με ποιον έπαιξε και μελανιάστηκε. Με έναν άλλο να έπαιξε εκεί πέρα και παίζουν ξύλο μέχρι να σταματήσει ο άλλος. Μέχρι να βγάλει αίμα. Ναι. Δεν έχει, ξέρω εγώ, διαιτητή, σε σταματάει, σε σκουπίζει, σε κάνει. Ναι. Αληθινό ξύλο. Και, και όχι μόνο να είσαι καλός. Ματσολίες. Μπαίνουν χοντροί, αδύνατοι, κοντοί, ψηλοί όλοι. Και στοιχήματα πέφτουνε. Πολλά. Εγώ μόλις μου το είπε, λέω, πρέπει πλάκα μου κάνεις. Και πήγα σε event έτσι και είδα, φίλε, και έπαθα πλάκα. Δεν το έχω ξαναδεί. Δηλαδή, μόνο στα έργα νόμιζα ότι γίνεται. Είναι καινούργιο θέμα, θα το φέρουμε κι εμείς εδώ. Είναι ωραίο. Είναι κανένα δύο χρόνια. Φίλε, δεν μπαίνεις έτσι. Εγώ τόσα χρόνια παίζω πυγμαχία. Δηλαδή, μασάζ να μπεις εκεί πέρα. Πρέπει να έχεις καρδιά, φίλε. Δεν είναι όπως τα άλλα. Δεν μπαίνει εκεί ένας αθλητής. Ένας αθλητής, άμα μπει εκεί, δεν μπορεί να ξαναμπεί με καθερή. Φίλε, θέλει καρδιά. Πρέπει να το δεις αυτό. Είναι από τους αγώνες του kickbox χειρότερο δηλαδή. Όχι ρε, τι σχέση έχουν οι αγώνες. Οι αγώνες kickbox έχουν κανόνες. Αυτό εκεί πέρα πέφτει ξύλο σου λέω. Ξύλο έξω, στον δρόμο, ξύλο. Πώς το λένε ρε παιδί μου. Πας να τον κάνεις τον άλλο να μην ξανασηκωθεί. Καλό. Καταλάβεις σου λέω. Καλό. Εκτός από αγώνες και πόδια. Όλα τα άλλα μέχρι και κεφαλιές ακόμα υπάρχουν. Ναι. Κατάλαβες σου λέω. Πολύ ωραία. Μπορείς όπως είσαι και να τραβήξεις μια κεφαλιά και να τον ξαπλώσεις κάτω. Έκλεισες. Επόμενος. Έγινε. Πάμε επόμενη γραμμή. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο Μένιος είμαι, καλά είστε? Ποιος Μένιος φίλε? Όχι, ο φίλος σου. Α, ναι. Κάποιος το άλλο. Παλικάρι που υποστηρίζει το Πασόκ. Έτσι φίλε μου. Ναι. Να είσαι καλά. Έτσι. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μαλάτο. Ναι. Ορίστε. Στην αρχή της εκπομπής, στον πρόλογο του, μίλησε να βρει η Ελλάδα κάποιον ελληνόφωνο πατριώτη πρωθυπουργό. Ναι, που να αγαπάει την Ελλάδα και την Ρωσία, την Αμερική και τέτοια. Ναι. Ο Ανδρέας Παπανδρέου μίλησε για το «Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες» στο ελληνικό κοινοβούλιο. Ναι, λαϊκισμό έκανε όμως. Δεν έχει σημασία τι έκανε. Τι δεν έχει σημασία, ρε. Το είπε και το υπηρέτησε. Ναι. Σήμερα, κύριε Μαλάτο, κατά τη γνώμη σας, ναι. Ό,τι πιστεύετε δικαιωματικά. Εκφράζεται και επικαιροποιείται η Ελλάδα στους Έλληνες από κάποιον πολιτικό κατά τη γνώμη σας. Και πριν να απαντήσετε, να πω και ένα ποδοσφαιρικό στα γρήγορα για να μην κρατώ τη γραμμή. Ναι. Και ευχαριστώ για το βήμα. Ναι. Όταν έφυγε ο Χρήστος Δημόπουλος από την Τούμπα, ναι. Και στον ερχομό του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και όταν τον έβριζε όλη η Τούμπα και η Θύρα 4, μάλιστα. Έγινε ένα 2-3 ιστορικό με χάτρικ του Δημόπουλου. Το 87. Ο Δημήτρης Αλμπιγκίδης έκανε το σούτ στη θύρα 4 για να μπορέσει να πεμπλακεί και να παίξει μέσα στην Τούμπα. Ναι. Ακόμη ένας παίκτης από τα σπλάχνα του ΠΑΟΚ. Ναι. Ο Στέφανος Αθανασιάδης πριν από 2-3 χρόνια είχε πει σε μία ήττα του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα που βγήκαμε πέμπτη με τον Αναστασιάδη, ναι. Ότι επρόκειτο να πει την αλήθεια αλλά δεν την είπε. Mm. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ σήμερα θέλει ηγέτη στην κερκίδα και στον αγωνιστικό χώρο, ναι. Για να μπορέσει να φύγει από τα δεσμά που έχει και διοικητικά. Καλημέρα. Περιμένω την απάντηση σας κύριε Μαλάτο. Ναι. Για το θέμα του ΠΑΟΚ εγώ δεν μπορώ να πω, δεν είναι η ομάδα μου και ναι. Δεν έχω δικαίωμα να πω στον κύριο Σαββίδη τι πρέπει να κάνει. Τώρα όσον αφορά την εξέδρα, η εξέδρα ναι μεν δίνει ένα τόνο σε εισαγωγικά στην ομάδα, της δίνει ένα μπαλμό ξέρω εγώ. Μιλάω για παίχτες που να έχουν φιλότιμο, έτσι. Mm. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα τα άλλα τα πρέπει να τα κάνουν ο προπονητής και οι παίχτες. Και κυρίως οι παίχτες, οι οποίοι εκφράζουν τα πιστεύω του προπονητού τους μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ναι. Άρα λοιπόν, ο ΠΑΟΚ για μένα θα πρέπει να αγοράσει ένα center for αξίας, πολύ καλό, όχι του εκατομμύριου των 500.000. 5, 6, ό,τι μπορεί ο άνθρωπος, εγώ δεν ξέρω τις δυνατότητες του, δεν είμαι η τσέπη του, απλώς οι στάσεις κάνουμε εμείς. Να αγοράσει και ένα δεκάρι που να είναι πάρα πολύ καλό και αυτό. 5 εκατομμύρια θέλει. Θέλει ναι. 10 εκατομμύρια. Ναι. Και αν μπορεί να βρει και κανένα πιο καλό κόφτη από δανικούς τον Γκάνιας, θα πάρει πιο καλά. Γιατρέ, θα πάρει δανικούς. Γιατρέ, που σε βρίσκουμε, είναι γιατρέ, γιατί πονάει ο σβέρκος. Για αλλάζει απότομα το θέμα. Τι, πού να σε πάω εδώ. Ε? Πάμε στον επόμενο κράτη και το μου ναι. Έλα, φίλε, ναι.
Ναι, ραπ. Έλα, φίλε. Από ό,τι βλέπω, η παρέα εκεί νονό στην ΕΣΑ, κολλητό στην ΕΙΠ. Καλά πάμε, εντάξει. Εσείς τι είστε? Εγώ τίποτα, λέω διασυνδέσεις. Λέω ωραίες διασυνδέσεις. Καλά, ωραία πράγματα. Λοιπόν, πάμε στο βουνό, στο βουνό είσαι εσύ. Με τον Άρη Βελοχιώτη από την άλλη μεριά. Ο νονός μου, κύριε, δεν ήταν στην ΚΙΠ. Ήταν υπουργός συγκοινωνιών, είπα, πριν το 67. Ναι. Δεν το ειρωνεύομαι. Το λέω, με έκανε εντύπωση. Δεν μην το πάρετε αλλιώς. Πριν πω στην ουσία. Πώς αλλιώς? Τρία πράγματα μόνο. Ωραία, θα πω ακούστηκαν. Ναι, ναι. Και θα πω μετά αυτό, αν έχουμε χρόνο. Ναι. Αυτοί που λένε ότι σκοτώθηκαν τυχαία. Ναι. Φαντάζομαι το λένε στη λογική ότι Έλληνα δεν πρέπει να σκοτώνει και ότι έγινε. Βγήκαν έξω αυτοί, διαδηλώσαν και τέλος πάντων έγιναν συγκρούσεις και δεν μπήκε το τέλος. Άφησε να εννοηθεί ο προηγούμενος ακροατής, ο προπροηγούμενος, ότι τα πυρά των ξένων δυνάμεων ρίξανε. Ναι, ναι. Άρα αυτοί οι συγκεκριμένοι που φαντάζομαι λυπούνται που σκοτώθηκαν άνθρωποι και δεν θέλουν Έλληνα να σκοτώνει Έλληνα, λυπούνται ότι από το 50 μέχρι το 74 χιλιάδες κομμουνιστές σκοτωνόταν στα ξερονήσια από την πείνα, από τα βασανιστήρια ή δεν ξέρω τι. Άρα. Καλά κάνουν και το λένε, έστω ότι έγινε έτσι, άρα να λυπούνται για αυτούς τους αγωνιστές οι οποίοι σκοτωθήκαν. Δεύτερο, η Δαμανάκη κομμουνίστρια, η Δαμανάκη έχει δηλώσει ότι μετανιώνω που πέρασε από το ΚΚΕ. Σκοτωθήκανε από την πείνα, λες, πέθανε από την πείνα. Πώς, όταν δεν μπορούσε να βρει δουλειά κανένας γιατί ήταν δαχτυλοδεικτούμενος και λέγανε αυτός είναι κομμουνιστής. Όχι, με συγχωρείτε. Στη γειτονιά μας είχαμε το συγχωρεμένο τον Αγισίλαο. Ποιον? Αγισίλαος, το όνομα του μικρό. Πέθανε αυτός. Ο οποίος είχε δύο κόρες. Ο Αγισίλαος. Και η μία προσελήθη στο ταχυδρομικό ταμιευτήριο τότε. Διότι άμα δεν τους ενοχλούσες, δεν ασχολούνται μαζί σου και έκανες ό,τι ήθελες. Δεν είχες πρόβλημα να μπεις και στο δημόσιο, να γίνεις και αξιωματικός σαν τον κύριο Τζουμάκα, έφεδρος, συνάδελφος με μένα. Ωραία, μάλλον ο κύριος Αγισίλαος ήταν σαν τη Δαμανάκη, η οποία δήλωσε, για να πάω και παρακάτω, το 1991. Η Δαμανάκη έβαλε στόχο τη ζωή τη να διαλύσει το ΚΚΕ. Από ούκιος που θα τη βγάλουμε κομμουνίστρια αυτήν την χαρακτηρίσω τώρα. Έτσι έλεγε, αγαπητέ μου. Έτσι, ναι, έλεγε. Έτσι έλεγε. Το τι έλεγε ο καθένας, αστερνά τιμούν τα πρώτα. Ευτυχώς αυτό το κόμμα καθάρισε αυτόν τον κόσμο, να τελειώνουμε όλους αυτούς τους βρωμοπασοκοσυριζέους, οι οποίοι έχουν φέρει την Ελλάδα εδώ που τη φέρανε. Αλλά όταν λέμε αριστερά, όταν λέμε αγωνιστές, μην βάζουμε στον ίδιο τορβά και ένα κόμμα το οποίο έχει προσφέρει τα πάντα στην ιστορία του σε αυτόν τον τόπο. Και ένα τρίτο. Λέμε για ότι τάχα περνούσαν καλά επί Χούντας. Έξω από το Πολυτεχνείο ήταν όλοι οι οικοδόμοι, είχαν κατακλείσει την Αθήνα, γιατί η φοιτητική εξέγερση δεν ήταν μόνο, ήταν λαϊκή εξέγερση. Από πού και ως πού οι οικοδόμοι, που ήταν η νούμερο ένα μαχητική τάξη εκείνη την περίοδο, που λέγατε πριν για τα σπίτια τα οποία φτιαχνόταν, αν παίρναν τέτοια μεροκάματα, 50-100 δραχμές, δεν ξέρω πόσα λέτε, για ποιο λόγο οι οικοδόμοι 7 χρόνια ήταν στους δρόμους και η συνδικαλιστική του ηγεσία τιμωρημένη? Οι οικοδόμοι, ακούστε να δείτε, επειδή έχω άποψη, γιατί. Είχαμε εκεί στη γειτονιά στο Περιστέρι, ξέρετε, γύρω-γύρω δεν μένανε οι Ροκφέλλερ. Το Περιστέρι είναι φουλ οικοδόμη, για το γειτονιά είναι. Ούτε, ξέρω εγώ, ο κύριος Λάτσης μας έκανε την τιμή, μένανε οικοδόμη. Λοιπόν, στο καφενείο του Μποφίλιου, στη Θεμιστοκλέους, εκεί που είναι η στάση Ανθούπολη τώρα του μετρό, εκεί πέρα γράφανε κάτω από τη σόλα τους το μεροκάματο για να μην τους διακόπτουν από τη χαρτοπεξία το απόγευμα. Παίζανε διάφορα τότε, εγώ δεν ξέρω χαρτιά, να με συγχωρήσετε. Πρέφα. Ναι, γιατί μετά είχαν συλλάβει κάποιους, ήτανε παραμονή του Αγίου Αθανασίου και παίζανε, λέει, Γρήγορο Θανάση και είπαν στον αστυνόμο ότι εμείς τιμούσαμε τη μνήμη του Αγίου. Καταλάβατε, έχουν ακουστεί και τέτοια. Ναι, κατάλαβα. Έτσι. Και επειδή σήμερα ήμουν στην πορεία... Ήταν πάρα πολλοί κόσμος. Επιτρεπόταν σήμερα η πορεία, γιατί με τον Ομπάμα δεν επιτρεπόταν. Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τάχα αριστερός. Γιατί ρε παιδιά, αριστεροί είναι οι άνθρωποι, γιατί τους... Ναι, σίγουρα. Συγγνώμη ρε φίλε, αν το ΚΚΕ βγήκε πρώτο κρώμα θα κάνει κάτι άλλο. Γι' αυτό το ΚΚΕ λέει ότι εγώ σε αυτό το σύστημα δεν πρόκειται να κυβερνήσει. Τότε ας διαλύσει το κόμμα, ρε φίλε. Τι κάθε, κάνει αντιπολίτευση μόνο. Σκοπός είναι να βγει πρώτος. Όσο ο λαός είναι αντιπολίτευση, το ΚΚΕ θα είναι στην αντιπολίτευση. Όταν ο λαός αποφασίζει να πάρει την εξουσία, το ΚΚΕ μπροστά είναι κάθε μέρα. Ο λαός πώς θα πάρει την εξουσία, με ποιο τρόπο? Να τους τακίσει όπως στη Χούντα. Όπως πήραν οι σουπεράδες τον Άρη, ας πούμε. Δεν είναι έτσι, όχι. Δεν είναι τόσο απλά. Για τη δημοκρατία τους. Γιατί σήμερα εγώ δεν πήγα, γιατί λέγατε για αυτούς που διαδηλώνουν. Πώς θα πάρει ο λαός με το όπλο, πώς? Μισό, λέγανε ότι έπρεπε να γίνει κινητοποίηση τον Ιούλιο, γιατί τότε έγινε καθίδρυση της δημοκρατίας. Εγώ δεν πήγα να διαδηλώσω υπέρ της δημοκρατίας. Αλλά. Μην πω ότι τη δημοκρατία τους. Μη, διάλειμμα, τέλος. Ναι, κάτσε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5.
Ηγέτης στα σπορ. Η ώρα είναι 1:30. Εάν ακόμη καπνίζεις, άκουσε με προσοχή το μήνυμα που ακολουθεί. Ναι, ναι. Έχουμε ακούσει για πολλές πίπες. Μία όμως εμπιστευόμαστε. Herb. Για όσους κακώς καπνίζουν ακόμη, πίπες Herb συλλέγουν τις επικίνδυνες ουσίες του τσιγάρου χωρίς να αλλοιώνουν τη γεύση του. Τώρα για στριφτά και slim. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Πεινάς! Έρχεται ο Deliveras! Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς! Deliveras.gr, το ελληνικό online delivery. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ? Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και έφυγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Λοιπόν, ωραία η κουβέντα, μ' αρέσει. Έλα, φίλε. Ναι. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Πάντοτε η δημοκρατία είναι το καλύτερο πολίτευμα που δεν υπάρχει. Θεωρητικό είναι. Όχι, όχι, θεωρητικό, ουσιαστικό. Δεν υπάρχει δημοκρατία. Παπαδόπουλος. Ευλογημένο το χώμα που το σκέπασε. Ευλογημένο. Ευλογημένο. Γιατί? Γιατί. Διότι έδειξε την κατάρα που έλεγε ο βασιλιάς. Έδωσε τον κόσμο σπίτια. Στο χωριό μου όλοι κάναν σπίτια. Σπίτια κάναν. Τα χρήματα τα έδωσε ο τότε κυβερνό Παπαδόπουλος. Με 3% τόκο. Επιτόκιο. Αλλά ναι. Ξένα συμφέροντα το φέρανε, ξένα συμφέροντα το ρίξανε. Κίζιγκερ. Η κατάρα της Ελλάδος. Ο Κίζιγκερ. Κίζιγκερ, κατάρα της Ελλάδος. Ναι. Δικτατορία ποτέ δεν θα είναι καλή. Πάντοτε η δημοκρατία θα φέρει ύστερα από ένα διάλογο κάποιο αποτέλεσμα. Ας μην είμαστε τόσο πολύ κατά τους πολιτικούς. Είμαστε πολιτισμένοι άνθρωποι. Ποιοι είμαστε πολιτισμένοι άνθρωποι? Είμαστε πολιτισμένοι άνθρωποι και μπορούμε να σκεφτούμε, να συζητήσουμε και να φέρουμε αποτέλεσμα. Άμα θα σκεφτείς, όταν ήμουν εγώ φαντάζομαι στο 70, υπήρχε στιγμό κίνημα κατά των αριστερών. Πότε? Το 70. Στιγμό κίνημα κατά των αριστερών. Λοιπόν, πώς αλλάξαν από τότε μέχρι τώρα? Πόσο σεβασμός υπάρχει στο φαντάρο σήμερα και στον κάθε πολίτη? Φαντάρο. Και στον κάθε πολίτη. Χθες είπα το Γιάννη, ποια είναι η κατάρα της Ελλάδος? Ποια είναι? Το παλάτι. Το παλάτι. Το παλάτι το οποίο υποστήριξε σαν συμφέροντα. Βεβαίως. Τώρα όσον αφορά για την... Είναι η ιστορία μεγάλη. Δεν λέγω είναι δύο κουβέντες. Όσον αφορά για την... για τη γιορτή που γίνεται σήμερα. Ναι. Έχω μια γκουνούλα. Εσύ, ναι. Τρία έχω. Η μία σήμερα ήρθε. Είναι 5 χρονών. Νήπια. Εμείς τηλεφωνάζαμε «Ελλάς, παιδεία, ελευθερία». Τα αγόρια φωνάζανε «Κάτι χούντα».
ας ριζωθεί μέσα τους η λέξη δημοκρατία, ας ριζωθεί. Είναι ό,τι το καλύτερο υπάρχει για να διοικηθεί ο κόσμος. Σας ευχαριστώ πολύ. Bye. Επόμενος κύριος. Μάλιστα. Έπεσες πάλι. Έλα φίλε. Καλημέρα κύριε Ραπτοπούλη, στην πιο ερωτική πόλη. Καλημέρα στην παρέα σας, καλημέρα στο γιατρό, καλημέρα στο Γιάννη. Γιατί καλημέρα στο φίλο το Μαλάτο. Ναι. Τι κάνετε κύριε Ραπτοπούλη, πώς είστε? Δεν μπορώ να μιλήσω πιο δυνατά. Πιο μακριά ρε, φαρφούρ, φαρφούρ. Κύριε Ραπτοπούλη, κοιμάται η κούκη, δεν μπορώ να μιλήσω πιο δυνατά. Με συγχωρείτε κύριε Ραπτόπουλε, τι θέλετε να μιλήσω πιο δυνατό, θα ξυπνήσει η κούκη. Καλά εντάξει μη φωνάτε. Δεν τη λυπάστε την κούκη κύριε Ραπτόπουλε. Λυπάμαι. Άνα μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν είστε δηλαδή εσείς. Εγώ πιστεύω κύριε Ραπτόπουλε ότι την επόμενη φορά θα παρακαλούσα τον φίλο του Μαλάτο, επειδή είναι από την Κεφαλονιά, να φέρει μερικά μαντολάτα εκεί από τον πρώην πρόεδρο του Λιβαθού. Μάντολες, άκουσα... μάντολες, όχι μαντολάτα, μάντολες. Μάντολες, ναι. Ξέρεις Γιάννη μου, ήτανε, παλιά ήταν ένας πρόεδρος που είχε εργοστάσιο και είχε το Λιβαθό στην τέλτα κατηγορία. Ναι, ναι, ξέρω. Και γιατί άκουσα και το όνομα του Δημόπουλου, είπε ο φίλος ο Μένιος, ο συμπαθέστατος, και να στείλω και τους χαιρετισμούς μου και να του πω Μένιο, Μπιλμπάο δεν πρόκειται να γίνει καμιά ομάδα της Θεσσαλονίκης, όσα χρόνια και να περάσουνε. Βαγγέλη, ξέρεις τι χρώμα έχουν οι μάντολες? Όχι, δεν ξέρω. Είχα ακούσει από ένα φίλο μου, είχε πάει ο γιος του να παίξει ποδόσφαιρο εκεί στην Δέλτα Εθνική και ήταν προπονητής ένας Θεσσαλονικιός από τα τρία τα αδέρφια και τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές διαλύθηκε η ομάδα. Μάλιστα. Στη Δέλτα Εθνική δεν κατέβηκε. Οι μάντολες, ναι, πάντως είναι κατακόκκινοι. Μάλιστα. Ναι. Αυτό δεν το ήξερα. Ναι. Δεν έτυχε να πάω ακόμα Κεφαλαιονιά, δεν με αξίωσε ρε παιδί μου. Και δεν είναι όλοι ιδίου σχήματος. Ιδίου. Μάλιστα. Δεν μου λες, μπορούμε να έχουμε καμιά πενινταριά σε κανένα κουτί, γιατί τόσα είναι και τα πρωταθλήματα του Δαφνού Στεφανωμένου. Ορίστε. Και ας πει ο κύριος Ραπτόπουλος ότι δεν είναι. Αφιβάλλεται κύριε Ραπτόπουλε. Πόσα είναι δίκαια? Τα πάντα. Έτσι πείτε λες. Μου εσείς ένα που δεν ήταν δίκαιο. Αποδείξτε μου. Εκείνο με τον Κατσουράνη που... Ποιο? Η μπάλα ήτανε... Ποιο? Ένα κόρνερ, ένα φάουλ, ρε Κωστάκη. Τι έλα τώρα, δηλαδή. Εσείς δεν παίρνετε σφύριγματα στις ομάδες της Θεσσαλονίκης? Παίρνουμε λόγια για να πάρουμε πρωτάθλημα. Τι δεν παίρνουμε. Εδώ μέχρι η ομάδα της καρδιάς σας πήρε. Για να... ναι. Τι, δεν μου λέει πώς γίνεται ρε Κωστάκη με αυτό. Η ομάδα της καρδιάς σου δηλαδή το 1970. Ναι. Δεν ψιθυρίστηκε τότε. Μέχρι Παναχαϊκή δεν ήρθε να πάρει το μάτς. Ήτανε για δωροδοκία εκείνο. Α, έχει ακουστεί τίποτα για το Δαφνό Στεφανωμένο? Ποτέ τον ποτό. Όχι ρε. Και πες μου εσύ ένα μάτς δηλαδή που μπορείς να πεις ότι ήταν κάλπικο το πρωτάθλημα. Ναι. Δηλαδή το ένα πέναλτι παραπάνω που πήρε ο Γιαννακόπουλος όταν φύσηξε ο Βαρδάρης και έπεσε. Καλά. Ή εκείνο εκεί του Αλεξανδρή δεν ήταν δηλαδή πέναλτι τότε στην Καβάλα? Βαγγέλη, κάτι είπε χτες ο κύριος Κούγιας. Ο κύριος Κούγιας είναι αξιοπρεπέστατος, ναι, αξιοσέβαστος, ναι. Τέτοια άτομα τιμούνε το, ναι, χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Γιατί μου. Τα βρήκε με τον Πρωτόταυρο. Να, ορίστε να. Τον βλέπετε κύριε Μαλάτο? Γιάννη μου, τον βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο? Τον βλέπω ζωντανά. Αυτόν τον βλέπεις δηλαδή? Δεν μου λες. Είναι τα πέναλτι που είχε φίλους. Επειδή είναι και στην πόλη, επειδή είναι και στην πόλη που βγαίνουν οι κυμπάριδες και οι τερβίδες. Και επειδή είναι και ο γιατρός εκεί, ο κύριος Βανιώτης. Για δείτε του λίγο την πλάτη, έχει κανένα μαχαίρι καρφωμένο. Να το εξετάσουμε συντόμως. Για σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί είπε ο φίλος. Πήγα στο ιατρείο του Εγνατία 63. Ναι, ξέρουμε, ναι. Πήγα τέταρτο, ναι, όροφο. Έκτο όροφο, ναι, συγγνώμη. Η Κορίνα. Πήγε η Κορίνα, μ' άνοιξε. Και η Κορίνα. Ο κύριος Ραπτόπουλος έγινε ένα πόρο στην πλάτη. Η γραμματέα. Α, μάλιστα. Και βρήκε ένα δόρυ. Σπαρτιάτικο δόρυ. Α, βρήκε ένα σπαρτιάτικο δόρυ. Εμένα μου φάνηκε σάρισα. Επειδή μας ακούει και ο Στεφανάκος τώρα και μας ακούει και ο Δήμος, ξέρεις, ο Δήμος ο Φαλακρός, εκείνο και το τρελό το αγόρι το Φαλακρό, ε. Σαν και σένα Κωστάκι μου που είναι. Αν νόμιζα ότι έλεγε σαν και εμένα. Όχι, όχι, εσύ Γιάννη μου έχεις μια άλλη ομορφιά, έχεις μια ιδιαιτερότητα. Μια γοητεία έχει, ναι. Έχεις μια άλλη γοητεία, είσαι ερωτικός μετανάστης σε αυτή την πόλη με τις πολλές ανηφόρες και τις κατηφόρες. Ναι. Α, εντάξει, τι ήθελα να πω, για το Δήμο που μας ακούει κύριε, εκείνο εκεί το παλικάρι στην Πουγάτσα στη Μαρτίου, την επόμενη φορά όταν θα συναντηθείτε, τι να το παίξω? Άσο ημίχρονο διπλό τελικό.
Διπλό ημίχρονο άσο τελικό. Διπλό ημίχρονο άσο τελικό, να το παίξω κωστάκι μου. Ναι. Μάλιστα. Και δεν μου λες τι είπε το παλικάρι το άλλο από τον Πειραιά. Τι είπε. Ο μποξέρ. Θέλει μια εκπομπή Σαββάτο. Ναι, θέλει μια εκπομπή το Σαββάτο. Εδώ ρε αγόρι μου υπάρχει περίπτωση ο Δήμος να κόψει και την άλλη εκπομπή της Κυριακής τώρα, γιατί δεν βγαίνει. Μια χαρά βγαίνει εσύ ο Δήμος. Πώς βγαίνει, αφού δεν υπάρχουν εκλογές τώρα, δεν κατεβαίνει υποψηφίος για τις εκλογές. Και να κατέβαινε δεν θα βγαίνει. Οπότε τον προεκλογικό αγώνα που έκανε θα γλιτώσει. Αφού έκλεισε η βάνα. Πώς έκλεισε η βάνα. Εστέρεψε η γούρνα με το νερό. Ναι. Εφού ο Μεγαλοφρύδης δεν δίνει άλλο. Ναι, λες. Τι ναι. Τρεις φορές, τρεις τετραετίες είναι Κωστάκη μου, βαρέθηκε ο άνθρωπος. Είναι τόσο φελός ο Σχιζοδήμος. Ναι. Που δεν πήγε να πάρει λεφτά από εκεί που έπρεπε να πάρει, πήγε τίμια και δεν βγήκε. Και δεν βγήκε. Αφού είχε τους μπάτλερ που είχε ο Νιόνιος. Αν έπαιρνε φράγκα δεν θα έβγαινε. Μα πού είχε, πού πάει αυτός τώρα με τους μπάτλερ που έδιωξε ο Νιόνιος, έτσι, γιατί ήταν μέντορας τους. Και τώρα όλοι αυτοί τακτοποιηθήκαν. Ο ένας είναι πρόεδρος και ιδιοκτήτης καφετέριας. Έτσι, ο άλλος είναι και ιδιοκτήτης βενζινάδικου. Ρωτάει ο γιατρός ο Ηρακλειδέας, ναι. Οφειρός, στον Αγροτικό ναι. Αστέρα προπονητής πήγε ποτέ. Βεβαίως. Από εκεί ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Βέβαια. Όχι. Δεν ξέρεις. Λένε οι φήμες, εγώ δεν ξέρω. Στον Αγροτικό Αστέρα έκανε ποτέ προπονητής. Βεβαίως, κύριε Γραπτόπουλε. Και πρόεδρος ο φίλος σας. Ο αδερφός σας, ο Κιμπάρης, ο Κωνσταντίνος Ριαβόγλου. Γιατί ο μεγαλομέτωχος τον είχε εξάδελφο, ξέρεις. Έφυγε ο Κουμπάρος. Πότε πήγε ο Φυρός, γιατί ο Φυρός έλεγε ότι εμένα ποτέ δεν με πήραν στον Αγροτικό Αστέρα. Αφού κάτσε ρε Κωστάκι μου, ξεχνάς εκείνο και το μάτς που ήταν πανδεσία ποδοσφαίρου, δηλαδή τέτοια μάτς φέρνουν τον κόσμο κοντά στα γήπεδα. Πρόεδρος στα Γιάννενα, ο κύριος Κούγιας. Προπονητής στον Αγροτικό Αστέρα ο κύριος Φυρός και στα Γιάννενα ο κύριος Αμανατίδης. 1-3 στο ημίχρονο, 4-3 τελικό. Δεν ήταν ο Φυρός, ήταν προπονητής. Βέβαια, τερματοφύλακας ο Δηλμπέρης. Τσουκλίδης, Σαγκελαρίδης, Κούτσης, Κιζερίδης. Μη. Τι μία, μα αυτή ήταν η εντεκάδα του Αγροτικού Αστέρα, κύριε Ραπτόπουλε. Όχι ντροπή μου, μα ήταν οι ποδοσφαιριστές του Αγροτικού Αστέρα. Κύριε, αυτή τη εσωτερική ομάδα, κύριε Ραπτόπουλε, γιατί σίγουρα σε ακούει και ο Γιάννης ο Ζαρογιάννης τώρα. Ναι. Έτσι. Ο κύριος Τράντζαλης ακούει. Ξέρετε, ο κύριος Τράντζαλης είναι από τους λίγους προπονητές που έχει βάλει το λιθαράκι του και αυτός και το χεράκι του στη δεκαετία του 70. Δεν θυμάμαι τώρα, ήταν πριν τον Καρακασίδη ή μετά τον Καρακασίδη και μετά ήρθε ο κύριος Κεραμιδάς. Αυτό μπορεί να μας το πει ο κύριος Τράντζαλης. Έφυγες, ήθελα να μάθω. Και καληνύχτα μου στο Μαγρινό Μπιλμπάο, κύριε Ραπτόπουλε. Δεν ήταν ποτέ προπονητής στον Αγροτικό Αστέρα, αφού ήταν. Εγώ δεν το φινάμαι πάντως μια φορά. Έλα φίλε. Καλημέρα κύριε Ραπτόπουλε. Νάτος ο γιατρός. Νάτος ο γιατρός. Καλημέρα μου στον κύριο Χιλιτίδη, στον κύριο Μαλάτο και στον συνάδελφο. Καλημέρα. Καλημέρα γιατρέ. Πήρα τηλέφωνο για κανένα λόγο παρά μόνο για να πω να εκφράσω μια απορία. Ναι. Και θα ήθελα να μου τη λύσουν και οι παριστάμενοι. Σήμερα κάνουμε αποτίμηση του Πολυτεχνείου, είμαστε τιμητές της Χούντας ή κατηγορεί της Δημοκρατίας, γιατί έχω λίγο μπερδευτεί. Κάνουμε ένα γκάλοπ για το τι πιστεύει ο κόσμος για το Πολυτεχνείο, αν πρέπει να γιορτάζεται. Οι περισσότεροι όμως δεν μιλούν για το Πολυτεχνείο, μιλούν για τη Χούντα. Ναι. Αυτό είναι το παράδοξο. Ναι. Δηλαδή έχουμε καταπτήσει τέλος πάντων. Επειδή όπως ξέρετε κύριε Ατόπ, θα πω την ταπεινή μου γνώμη, βέβαια. Αλλά θα. Ναι. Θα τη στηρίξω σε ιστορικά στοιχεία. Ναι. Γιατί άλλο τα ιστορικά στοιχεία και άλλο οι προσωπικές μαρτυρίες. Έτσι. Θα συμφωνήσετε νομίζω σε αυτό. Θα συμφωνήσω με σχεδόν σε όλα όσα είπε ο γιατρός, μάλλον σε όλα γιατί ιστορικά ο γιατρός προσπάθησε ο συνάδελφος να είναι ιστορικά ακριβής και άχρωμος. Και αυτό είναι και τη σωστή προσέγγιση του θέματος για μένα. Ναι. Κύριε Μαλάτο, αυτά που λέτε, επειδή και εγώ είμαι Αθηναίος και από πολλά στοιχεία που έχουμε στην κατοχή μας συνέβησαν όντως στην Αθήνα, εγώ δεν ξέρω. Δεν είχα νονό που ήταν υπουργός παιδείας πριν τη Χούντα ή μετά. Ξέρω όμως συγκοινωνιών. Συγκοινωνιών, συγγνώμη. Ξέρω όμως τον καθηγητή Πανεπιστημίου της Ιατρικής, ο οποίος την βραδιά του Πολυτεχνείου χειρούργησε 27 ανθρώπους στην Πολυκλινική Υπατησίων. Από τους οποίους οι 17 πέθαναν. Ήταν ήδη σχεδόν κλινικά νεκροί από σφαίρες. Το αφήνω αυτό όμως, αν θέλετε βέβαια εκτός εκπομπής, γιατί εδώ δεν κάνουμε.
Δεν θέλω να κάνω κανένα είδου πρόκληση. Μπορώ να σα έρθω σε επαφή με τον καθηγητή Πανεπιστημίου, ο οποίο είναι γιατρό με γάμα κεφαλαίο. Έτσι. Το αφήνω αυτό. Τα ιστορικά ντοκουμέντα, κύριε Ραπτόπουλε, όπως ξέρουν όλοι, ανοίγουν περίπου 50 με 60 χρόνια μετά την τέλεση των γεγονότων. Δηλαδή τα ντοκουμέντα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ανοίγουν τώρα. Του Κέναντι Ελλάδα, πότε... Κατά παραδοξότητα στην Ελλάδα δεν έχουν ανοίξει ακόμα πολλά ντοκουμέντα. Δεν έχουν ανοίξει, ας πούμε, ντοκουμέντα από την κατοχή και για τον εφήλιο. Παραμένουν κλειστά. Οπότε τα ντοκουμέντα του φακέλου του Σκύπρου θα ανοίξουν τουλάχιστον με την παραβάλλον 50 ετών ακόμα. Δεν θα ζούμε. Και τη επταετία. Όταν θα ανοίξουν όμως, επειδή δεν το λέω εγωιστικά, αλλά κατάγομαι από οικογένεια στρατιωτική με πολλές προσβάσεις σε υλικό που δεν το έχει ο απλός κόσμος, ο κ. Σιλτίδης ίσως το ξέρει αυτό, επειδή είναι διαβασμένο άτομο, όταν θα ανοίξουν, θα καταλάβετε τη βραδιά του Πολυτεχνείου στην Αθήνα, αν υπήρχαν στις δρόμους γύρω του από το Πολυτεχνείο Έλληνες πολίτες μόνο ή και πολίτες άλλης υπηκότητας. Ο κ. Μαλάτος ίσως καταλάβει τι θέλω να πω, αν είναι τόσο ενημερωμένος όσο φαντάζομαι. Ναι, αλλά θεώρησα σκόπιμο να μην πω κάτι τέτοιο. Είναι καταγεγραμμένο. Το βιβλίο το οποίο γράφτηκε αποσύρθηκε από την κυκλοφορία το 1977 επί Πρωθυπουργίας Κωνσταντίνου Καραμαλή. Όσα ελάχιστα αντίτυπα πρόλαβαν να διατεθούν στην αγορά υπάρχουν σε συγκεκριμένες ανθρώπους που τα κατέχουν. Ένα αντίγραφο το οποίο είχε και ο πατέρας μου ο Έμιστος. Μόνο για το περίφημο σχέδιο Φαέθων. Μάλιστα. Όσοι έχουν διαβάσει, ο κύριος Σιλιτήρης και εσείς μάλλον θα έχετε καταλάβει ποιοι άνθρωποι, χίλια άτομα συγκεκριμένα, αποεβάθηκαν στην Αθήνα το βράδυ της 15ης Νοεμβρίου, φορώντας στολές Ελλήνων αστυνομικών. Τίποτε παραπάνω. Όσο για τη Χούντα τώρα και για τις οικοδομικές της δραστηριότητες, τις οποίες δεν αμφισβητεί κανείς, με όλο το σεβασμό σε κάποιους κυρίους που μίλησαν μεγαλύτερης ηλικίας, μπορώ να καταλογίσω σαν νεότερος στα θετικά της, γιατί εγώ δεν την έζησα τη Χούντα. Είμαι παιδί της μεταπολίτευσης, γεννήθηκα πολύ αργότερα. Δεν θα ξεχάσουμε όμως ότι η Χούντα απέσυρε την ελληνική μεγαρχία από την Κύπρο. Επειδή ακούω πολλούς συμπατριώτες μας που κόπτονται για τη Μεγαλόνησο, δεν μας λέει κανείς όμως ποιος έβγαλε την ελληνική μεγαρχία. Πες την απομάκρυνε από την Κύπρο. Έτσι δεν είναι? Έχετε να πείτε κάτι σε αυτό, κύριε Μαλάτο? Ναι, την απομάκρυνε ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Το σκεπτικό του το γνωρίζετε? Έχει καταγραφηθεί στην ιστορία γιατί απομακρύθηκε η Λιβύη, η οποία ήταν η μόνη εγκύτρια δύναμη πραγματικά στρατιωτικά στο νησί. Αν αυτό δεν, ναι, το θυμάμαι, γιατρέ. Αν νομίζω, δεν ξέρω. Δόθηκε ίσως κάποια ψευδική υπόσχεση ότι θα πάρουμε Κωνσταντινούπολη από πάνω και να αφήσουμε την Κύπρο. Δεν ξέρω. Κάτι τέτοιο έχω διαβάσει, αλλά δεν ξέρω αν είναι κάτι ευσταθή. Τέλος πάντων. Ναι. Θα το κάνουμε μια άλλη στιγμή αυτή την κουβέντα. Ναι. Επίσης, για κάποιους προκατόχους μας με τον κύριο Μάλτο, θα συμφωνήσω για τον Εθνάρχη εντός εισαγωγικών, ο οποίος το 1955 έφερε στο τραπέζι της Κύπρου την Τουρκία. Οι εγκύτες δυνάμεις τότε μέχρι στην Αιγύπτο ήταν η Ελλάδα και η Αγγλία. Η Ελλάδα ως χώρα συγγενής μητροπολιτική και η Αγγλία ως κάτοχος της Κύπρου, γιατί η Κύπρος ήταν υπό περίοδος ημιανεξαρτησίας. Έτσι. Ακόμα και σήμερα οι αγγλικές βάσεις είναι για SAE. Κάποιος λοιπόν μεγάλος πολιτικός εντός εισαγωγικών έφερε την Τουρκία στο τραπέζι διαπραγματεύσεων με τους υπόλοιπους, με ό,τι επακολούθησε μετά. Και κάποιος φίλος που μιλήσε για το σχέδιο Άτσεσον, να το υπενθυμίσω ότι έχει μια ιστορική ανακρίβεια. Το σχέδιο Άτσεσον εκπονήθηκε το 1955, ενώ τα γεγονότα της Κύπρου έγιναν το 1974. Δηλαδή το σχέδιο Άτσεσον προϋπήρχε και δεν έχει σχέση με τα γεγονότα της Κύπρου το 1974. Αν δεν είχαμε δεχτεί το σχέδιο Άτσεσον, όπως λένε σύγχρονοι ιστορικοί, η Κύπρος σήμερα δεν θα έχει κριτικό στρατό επάνω. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά οι πολιτικοί πρέπει να είναι. Να βλέπουν μπροστά, να μην είναι κοντόφθαλμοι. Οι Έλληνες πολιτικοί συνήθως δεν ξέρουν από στρατηγική. Όχι. Κάνουν τα δικά τους συμφέροντα. Αυτό το είχε ανασύρει ο Γιώργος Παπανδρέου, γι' αυτό το είπα και είχε φωνάξει το Μακάριο στην Αθήνα. Είχε χαθεί το παιχνίδι, κύριε Μαλάτα. Από τότε που δεν το δεχτήκαμε, νομίζω επί κυβερνήσεως Καραμαλή και Πλαστήρα, τις πρώτες κυβερνήσεις το 1955-1958. Ναι. Απλώς το ανέσυραν. Ανακατέθηκαν, ναι. Γιατί ήταν κενό γράμμα μετά, τάμπουλαράζα. Μετά είχε ήδη μπει Τουρκία στο παιχνίδι. Το σχέδιο Άτσεσον στην ουσία. Προέβλεπε να δώσουν υποτίθεται το Καστελόριζο στην Τουρκία υπό μεικτή κυριαρχία και να πάρουμε την Κύπρο όλοι οι Έλληνες. Θα μιλάγαμε για άλλη γεωστρατηγική κατάσταση σήμερα. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο θέμα. Όσο για το Πολυτεχνείο, κανείς ακόμα σήμερα δεν ξέρει τι πραγματικά συνέβη μέσα, επειδή όλοι μένουμε στη βιτρίνα, κύριε Ραπτόπουλε. Επειδή κάποιοι προβεβλημένοι σήμερα πολιτικοί εκμεταλλεύτηκαν την τότε δράση τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι χιλιάδες κόσμο πήγαν στο Πολυτεχνείο έχουν σχέση με αυτούς. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή είναι κρίμα να καπηλευόμαστε κάποιους αγώνες δίκαιους ή άδικους. Εγώ δεν μπορώ να το κρίνω. Σας λέω, δεν είχαμε γεννηθεί, δεν μπορούμε να εκφέρουμε γνώμη. Μπορούμε όμως να μορφωνόμαστε και να διαβάζουμε όλες τις πηγές για να δούμε τι έγινε. Είναι όπως περίπου το 1921, όταν πολέμησαν κάποιοι οπλαρχοί και μετά κάποιοι άλλοι θέσεις διεκδίκησαν δικαιώματα.
άλλο να είσαι φίλοι, μετά, ναι. Μπράβο, μπράβο. Άλλο να είσαι αγωνιστής και άλλο να, μετά να καρπώνεσαι τα αποτελέσματα καλά ή κακά αυτών που κάπου, για κάποιο λόγο αγωνίστηκαν. Έτσι. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι, όπως είπε ο κ. Μαλάτος, ότι τη Χούντα την έφτιαξαν ξένες δυνάμεις, την έριξαν ξένες δυνάμεις, την διώνυσαν ξένες δυνάμεις, όπως και τη μεταπολίτευση. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και κάποιος προηγούμενος κύριος που πήρε τηλέφωνο και ήμνησε κάποιον τον κύριο Παπανδρέου, να του υπενθυμίσω ότι ο Ελληνόφωνος Πρωθυπουργός που υποστηρίζει υπήρξε Αμερικανός πολίτης, υπηρέτησε στο Αμερικανικό Ναυτικό Νοσοκόμος, φίτησε σε πανεπιστήμιο το οποίο δεν τελείωσε ποτέ, με ψεύτικο διδακτορικό, παντρεύτηκε μια Αμερικανίδα της οποίας διεκδίκησε την πρίκα και την οικειοποιήθηκε πριν μετά αφού παντρεύτηκε την κυρία Παπανδρέου. Και χίλια δυο άλλα πράγματα τα οποία είναι γραμμένα στη βιογραφία του, έτσι, σε βιογραφία ιστορικών. Τη ταξόφλησε μετά γιατρέ με 500 εκατομμύρια δολάρια. Όπως και ο κύριος Καραμανλής όταν πήγε στο Παρίσι, που έκανε μεγάλη αντίθεση το Παρίσι, με χαβιάρι και σαμπάνια. Είναι φοβερή αντίθεση αυτή κατά τη Χούντα, έτσι είναι φοβερή. Τουλάχιστον κάποιοι αριστεροί πρέπει να του αναγνωρίσουμε ότι έμειναν εδώ και πέσαν τις όποιες διώξεις. Κάποιοι άλλοι όμως που είναι υπεραγωνιστές. Αγωνίστηκαν από το Παρίσι, από τη Στοκχόλμη, από τη Νέα Υόρκη, δηλαδή από όλα τα δύσκολα μέρη που δεν μπορεί να ζήσει άνθρωπο. Από την φοβερή αντίσταση μας έφεραν και κάποια παιδιά εξόγαμα. Πέραν τούτου, μιλάμε για πόλεις τώρα που η ανθρώπινη ζωή είναι απίστευτα κακή. Με το Παρίσι, την κατήρα του 70, έτσι τα ηλίσια παιδεία, εκείνη το διαμέρισμα, τη Μορμάρτη που έμενε, ήταν φοβερά δύσκολο να ζήσει κανείς. Κρίμα, κρίμα, δηλαδή μεγάλοι αγωνιστές. Ούτε ψήλο στον κόρφο τους. Βέβαια, πολύ φτώχεια, καταραμένη κυρία Μαλάτο, φτώχεια. Πόρκα αλλά μιζέρια. Και πάλι σας λέω, η αλήθεια είναι ακόμα άγνωστη. Ξέρουμε όλοι κάποιες πτυχές της αλήθειας. Βέβαια, εσείς σαν μάρτυρες της εποχής τυχάνει ένα σεβασμό από γνώση περιστατικών. Όμως το ξέρετε κι εσείς ότι η αλήθεια είναι σαν την κορυφή του παγόβουνου. Βλέπουμε μόνο τη μύτη του. Τα 9 δέκατα είναι ακόμα χαμένα στο υπόγεια. Εγώ συμφωνώ. Κάποιων θηρίδων. Την καλημέρα μας. Καλημέρα. Θα τα πούμε από κοντά, δεν προλάβαμε να τα πούμε. Ναι, Κώστα μου, δεν προλάβαμε. Έγινε. Επόμενος κύριος, μάλιστα. Ναι, ραπ. Έλα, φίλε. Στο διάλειμμα με έκλεισες εκεί πέρα, μιλούσα για τη διαδήλωση. Εγώ. Έλα, είχε στο διάλειμμα, εντάξει. Απλά αυτό που θέλω να πω λίγο. Στη διαδήλωση σήμερα δεν πήγαμε για να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία. Ναι. Αυτή τη δημοκρατία μετά το 1974. Δεν έχει κανένα νόημα αυτό που λένε όλοι, Καραμαλίδες, Παπαντρέιδες, δηλαδή τα 6 στις 10 συμβάσεις που υπογράφονται τον τελευταίο χρόνο είναι όλες μερική απασχόληση των 200 και 300 ευρώ. Εάν αυτό είναι η δημοκρατία στους χώρους δουλειάς π.χ. να ταρπάζουν οι εφοπλιστές, οι τραπεζίτες και οι βιομήχανοι και ο λαός, οι εργαζόμενοι να πεινάνε, εντάξει, αυτή τη δημοκρατία δεν τη θέλω. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να θέλω τη Χούντα. Δηλαδή σήμερα τα συνθήματα της διαδήλωσης ήταν ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία. Τσακίζουν τον λαό για την πλουτοκρατία. Δηλαδή, ένας. Αυτό το. Δεν το ΣΥΡΙΖΑ σαν κουκουέ ξεκίνησε. Αυτό θέλω να πω. Στο ξαναλέω, τα στερνά τιμούν τα πρώτα. Εγώ πιστεύω και το κουκουέ να πάρει την εξουσία τα ίδια θα κάνει. Και εγώ στο συνυπογράφω. Μπορεί. Δηλαδή, ένα κόμμα πρέπει να το κρίνουμε όταν πάρει την εξουσία. Ακριβώς. Γιατί ως αντιπολίτευση λέμε όλοι, όταν πάρουμε την εξουσία, κάνουμε δυστυχώς. Την ίδια τακτική. Οπότε ωραία, εγώ. Για να καταλήξω κάπου τη σκέψη μου. Επειδή είναι είτε Χούντα είτε αστική δημοκρατία όπως τη λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης και την υπερασπίζεται, είναι η άλλη πλευρά του ίδιου νομίσματος. Όταν στη Γερμανία το 20, δεκαετία 20-30 βλέπαν ότι το εργατικό κίνημα ξεσηκώνεται, στα εργοστάσια γίνονται απεργίες, οι Κρουπ, οι Siemens και όλοι οι αυτοκινητοβιομηχανίες και όλοι οι φραγκάτοι είπαν μήπως μας βολεύει να κάνουμε κάνα πραξικόπημα, να βάλουμε αυτό το Χίτλερ που ήταν στο στρατό. Και ούτως ή άλλως αυτός είχε φτιάξει το ναζιστικό κόμμα κτλ. Και ο Χίτλερ από 5% έφτασε κοινοβουλευτικά να πάρει την εξουσία με 40%. Όπως είπε και ο προηγούμενος κύριος, και ο κύριος Μαλάτος εκεί το ανέφερε, τη Χούντα όντως βλέπαν ότι για τον κομμουνιστικό κίνδυνο, έλεγαν το 67. Οι Αμερικάνοι ήταν από πίσω και όντως πολύ πιθανά τους εξυπηρέτησε κάποια συμφέροντα και μετά θέλανε ξανά αστική δημοκρατία για να νομίζει ο κόσμος ότι τάχα έχει δημοκρατία. Πώς ονόμαστε τώρα εμείς? Πώς ονόμαστε? Τι πώς ονόμαστε? Τι κάνουμε δηλαδή? Ας πούμε μια βροχή μας σώζει. Πώς ονόμαστε, ναι. Πώς ονόμαστε? Σήμερα στη διαδήλωση στην Εθνική Αμήνη ήταν το τέλος και η κεφαλή ήταν στην Αριστοτέλους. Γιατί να μην είναι η κεφαλή στο λιμάνι και το πίσω να είναι στο Πανεπιστήμιο, στο ΠΑΜΑΚ. Σωνόμαστε αν καταλάβουμε. Αν καταλάβουμε τι. Αν καταλάβουμε ότι θα βγούμε στους δρόμους για να διαδηλώσουμε, θα γραφτούμε στα σωματεία μας. Προχθές ήμουνα σε κινητοποίηση του σωματείου μου για να πάρθει πίσω απόλυση, γιατί η συνάδελφός μου σε άλλο χώρο εργασίας δεν υπέγραψε μείωση σύμβασης. Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι την υπογράψαν.
σου λέω ότι τελικά ο εργοδότης την απόλυση την πήρε πίσω. Γιατί πήγαμε στην επιθεώρηση εργασίας, γιατί πήγε το σωματείο απ' έξω, το πάμε μπροστά και έδειξε την πυγμή του ότι δεν είναι μόνος του εργάτης, είναι όλοι μαζί. Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχει και πίσω απόλυση έγινε επανάσταση, αλλά σιγά σιγά σε κάθε χώρο δουλειάς. Δεν σκύβουμε κεφάλι και δεν θα έχω εγώ τη γυναίκα μου να δουλεύει με 400 ευρώ, να έχω κάνει παιδί να πούμε τώρα και να σκέφτεσαι αν θα αρρωστήσει, πού θα βρω τα βιβλιάρια υγείας και πώς θα το αγοράσω φάρμακα, αύριο μεθαύριο οι γονείς μου, παππούδες κτλ. Αν δεν σκύψουμε κεφάλι και πούμε ότι, όχι περιμένοντας το θείο, το Άγιο Πνεύμα, να βάλουμε κάτω τον κόλμα και να πούμε στον χώρο εργασίας μου, θα γραφτώ στο σωματείο μου, θα πάω στη Γενική Συνέλευση να παλέψω εκεί πέρα. Θα ξεδιαλύνω ποιοι είναι οι εργατοπατέρες προδότες της ΓΕΣΕ και ποιοι είναι αυτοί του ΠΑΜΕ που αγωνίζονται καθημερινά μέσα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όσο λέω και μέσα εκεί μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι που δεν είναι τόσο αγωνιστές. Αλλά από ό,τι φαίνεται, σε αυτόν τον χώρο κινητοποιούν και μπαίνουν μπροστά. Εάν τα βάλουμε αυτά κάτω, και από εκεί και πέρα, το ότι ο καθένας, αν θέλετε, λέγεται κομμουνιστής ή οτιδήποτε, δεν έχει σημασία. Δεν είναι τυχαίο που το ΚΚΕ κάνει κάλεσμα και λέει δεν καλώ μόνο τους κομμουνιστές, όλο τον κόσμο, όλο τον λαό. Όχι τους εφοπλιστές και τους βιομήχανους, τους εργαζόμενους. Και ένα τελευταίο. Για τον. Μ' ακούς? Για τον. Για τον Παπαδόπουλο, για αυτό που έλεγα πριν. Ναι. Βρήκα τώρα μια δήλωσή του ακριβώς όπως την έχει. Του Γεωργίου. Του Γεωργίου, ναι. Τι είπε? Για τους εφοπλιστές. Ναι. Ένα μήνα αφού πήρε την εξουσία. Εκ προημίου σας βεβαιώ ότι η κυβέρνηση, ό,τι θέλετε. Έρθετε προς εμάς και πέστε μας ό,τι θέλετε. Εκ προσημείου σας διαβεβαιώ ότι η κυβέρνηση μας θα σας το δώσει. Δηλαδή είτε ΣΥΡΙΖΑ είτε Πατακός, το ίδιο ακριβώς. Πράγμα. Μάλιστα. Ακριβώς. Τελευταία γραμμή για σήμερα. Είτε ΣΥΡΙΖΑ. Καλή Αυγούστης για γεύμα τους φίλους του στο σπιτάκι του, 850 τετραγωνικά το σπιτάκι του, Φτώχεια καταραμένη, ρε παιδί μου, στο γεύμα. Το κρασί παλιό, το χαβιάρι μαύρο, το τυρί μπουχλιασμένο, ο αστακός ψόφιος, τα καταραμένη και το γονέο, ρε παιδί μου. Και με το που ανάβουν οι πούστιδες στα πουρα τους και πίνουν το κορμουαζιέ τους, αρχίζουν τη συζήτηση για τις κρίσιμες στιγμές που διέρχεται η ελληνική οικονομία. Σαν την άσομαι, ρε πούστιδε. Σε άσχημα χρόνια πέσαμε, ρε παιδί μου. Τώρα να ξεκιάσε άλλα 8 κεφαλάκια. Τελευταίος. Έλα ρε Κωστά. Έλα ρε. Τι έγινε? Επειδή βγήκε ο Κωνσταντίνος από την Κατερίνη και είπε παραπληροφόρηση. Ναι. Δηλαδή η παραπληροφόρηση είναι ότι εκείνη την εποχή ξέρω εγώ αυτοί που δουλεύαν στις οικοδομές, οικοδόμοι παίρνανε 100 ευρώ ροκάματο. Ναι. Δραχμές. Εγώ τι σου είπα ότι έπαιρνε 100 δραχμές, ναι, συγγνώμη. Είναι παραπληροφόρηση. 104 δραχμές. Ναι. 3.60 δηλαδή. Έτσι δεν είναι. Είχε 10 δραχμές στο κιλό του μοσχάρι. Και είχε... 3.060 δραχμές. Κύριε Μαλάτο, ορίστε. Της πόλης, αν δεν δίνανε από τα χωριά οι γονείς να πούμε το κρέας, το τυρί και το γάλα και τα αυγά τότε, δεν έβγαινε, φίλε. Μη το λέτε, γιατί εγώ το ζήσα ο πατέρας μου δεν είχε κάποια τέτοια βοήθεια. Εγώ όμως το ζήσα στο... Μπορεί στην Αθήνα σας, κύριε Μαλάτου. Η Αθήνα... 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 Στην Αθήνα σας, κύριε Μαλάτου.